Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό της Κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι παίρνεις την πρωτόπιστη ιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, τόπι. Της Κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό, μικρό του μύρου κάματου. Μικρό του μύρου κάματου κι η κάψα μου μιγάλη. Λέω τη μια να πάντευτο, μα πιο καλά σαν του σκυπτώ. Μα πιο καλά σαν του σκυπτώ, του αναβάλω πάλι. Τα λιρά, τα λιρά, τα λιρά μόνο έντικα. Τα λιρά μόνο έντικα, μη τις κρατήσεις δέκα. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Δεν φτάνουνε για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Κι θέλουν κι γυναίκα. Καλό απόγευμα σε όλους. Μετρόπολης ακούτε εδώ στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 της Κακομοίρας με τον κύριο Γιάννη Ελίδη στη ρύθμιση των ήχων, τον Θανάση Καλαμπάκα στο production, τη Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Κωστή Ραπτόπουλο και τον Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Για οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σου, κρατάς μόνο την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι και τηλεφωνείς στο 18133. Όλα τα άλλα τα κάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Για διαγραφή λοιπόν οριστική, γρήγορα, αξιόπιστα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς, όλα με ένα τηλεφώνημα στο 18133.
9.55 κενό. Το μήνυμά σου το 54.340. Μετρόπολης 95.5 στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Ειδικότερα οι φίλοι που μας ακούτε από το εξωτερικό και δεν μπορείτε να στείλετε SMS. Και να πω ότι κληρώνουμε 8 εισιτήρια για την αναμέτρηση του κυπέλου ανάμεσα στον ΠΑΟ και τον Πανιόνιο. Σήμερα Τρίτη 26 του Κλεβάρη. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί 8 παρατέταρτο στους άγαστους, στον Νίκο Κουλιανό και στον Θανάση Κυλώνη. Γράφετε αλφα-μητρία, αφήνετε κενό, γράφετε τη λέξη ΠΑΟΚ, το ονοματεπώνυμό σας και το αποστέλλετε στο 54-344 για να διεκδικήσετε ένα από τα 8 εισιτήρια. Υπενθυμίζω ότι το πρώτο παιχνίδι είχε λήξει 2-1 υπέρ της ομάδας του Πανιωνίου, άρα ο ΠΑΟΚ πρέπει να κερδίσει και να μην δεχτεί περισσότερα από ένα γκολ προκειμένου να πάρει την πρόκριση. Με 2-1 πάει παράταση και από εκεί και πέρα πρέπει να κερδίσει με 2 γκολ ή με καθαρό σκορ προκειμένου να είναι αυτός ο οποίος θα περάσει στον επόμενο γύρο. Παρέα με την κορυφαία εταιρεία αυτοκινήτων, την Εσκιάδη Παλοδήμο, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, εκεί που μπορείτε να βρείτε Σκόντα, αποκλειστικά για την πόλη Θεσσαλονίκης, Kia, Hyundai και... Πάμε με μια ακόμη μοναδική προσφορά, καθώς μπορείτε να αποκτήσετε το i10, το έχετε το i10. Το i10. Πολύ ωραίο. Λοιπόν. Έχει με 75 άλογα diesel, έχει με 100-120 άλογα. Είναι καλό το i20, το 1-20 που λέει. Ναι. Το i10, όχι το i20, υπάρχει i10, i20, i30. Το i10 είναι το μικρό, θα σου το δείξω τώρα. Το 1-10 δηλαδή. Ναι. Α, πολύ καλό, για πόλη. 9.500. 9.500. 9.500. Καλά ακούσατε. Καλά ακούσατε. Περισσότερα στο 23-15-96-5-96 ή πηγαίνετε στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκη Αθηνών. Δεν υπάρχουν πολλά κομμάτια, παιδιά. Θα είμαι ειλικρινής μαζί σας. Πάντε προκειμένου να το κάνετε δικό σας σε μία ακόμη μοναδική προσφορά από την Εσκιάδη Παλοδήμος. Για μένα είναι σούπερ αυτοκίνητο πόλης, μικρό, καταπληκτικό. Δεν χαλάει. Τα Hyundai δεν χαλάνε. Τε, είναι σου λέω. Τι τε, δεν χαλάει. Τε. Λίγα λε. Λίγα. Τι λίγα λέω. Τα μάξι μέσα στην πόλη πρώτη Δευτέρα έχει περισσότερες επιβαρύνσεις από ένα ας πούμε άλλο που έχει ταξίδια κτλ. Αυτά τα Hyundai κάποτε έχω κάτι φίλου που είχαν κάτι Accent πιο παλιά. 400.000 χιλιόμετρα. Ένα κινητήρα. Δεν χαλάνε. Είναι πολύ τίμιο αυτοκίνητο. Πάρα κάτω. 596-596. Λοιπόν, πριν πάμε στα θέματά μας, να πω ότι εκτός από τις θεατρικές παραστάσεις και σε εμάς την καλύτερη τιμή, το goldmall.gr σου προτείνει να δοκιμάσεις εστιατόρια με ειδικές προσφορές. Σου αρέσει να πηγαίνεις να τρως έξω? Όχι. Όχι, δεν σου αρέσει. Προτιμάσαι το σπιτικό φαγητό. Λοιπόν, πρόλαβα την προσφορά στο νέο ανακαινισμένο ουζερί Αγιολή στην παραλία. Το ξέρεις? Το ξέρω. Λεωφόρο Νίκης. Λοιπόν, για γαριδο μακαρονάδο 2 ατόμων με κρασί στη μισή τιμή. Η προσφορά είναι διαθέσιμη για αγορά αποκλειστικά στο goldmall.gr έως την 5η 28 Φεβρουαρίου. Μπες στο goldmall.gr και πρόλαβε την προσφορά του Αγιολή στη μισή τιμή και πολλές άλλες προσφορές τις οποίες έχει. Λοιπόν, τι γίνεται? Ησυχία. Πολύ. Πολύ. Όταν λες πολύ. Εντάξει. Τη Μακεδονία χάθηκε το όνομα, δεν άνοιξε μύτη. Πάω Κάρης, κρύα πράγματα. Ούτε να κερδίσει ο Άρης, ούτε να συντρίψει ο ΠΑΟΚ, ισοπαλία. Τρίγες. Δύο μέρες κριτική, τελείωσε. Εντάξει, στο ΆΚΑ έχει ένα ψηλό φόβο ο ΠΑΟΚ, μπήκε και τα λοιπά. Χάσει κανένα δυο πόντους και γίνει πιο ντέρμπι το θέμα. Δεν νομίζω όμως ότι υπάρχει θέμα. Μάλλον το κύπελο είναι αυτό που ενδιαφέρει αυτή την εβδομάδα. Και είναι το σκορ του πρώτου αγώνα καλό για να κάτσει να δει τον ΠΑΟΚ με τον Πανιόνιο. Δηλαδή ήταν 1-2. Τι να κάτσεις να δεις, ας πούμε. Αν ήταν 0-1, τι να κάτσεις να δεις. Το 2-1 μπορεί να κάτσεις, ας πούμε, να το δεις το μάτσο. Σου δίνει ένα δέλεαρ. Σου δίνει ένα κίνητρο να το δεις το μάτσο αυτό. 7.30 ώρα είναι Τετάρτη, είναι κλειστή αγορά. Εγώ είναι... πιστεύω θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ και εύκολα. Δεν ξέρω τι θα κάνω, ΠΑΟΚ. Αυτή την αίσθηση. Ναι. Μπορεί να είμαι λάθος. Αυτό πιστεύω. Λοιπόν. Μπορεί να πάρει και κανένα σφύριγμα εκεί, γιατί θέλω, να ξεκινήσω... θέλω Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Όχι ο Παναθηναϊκός έξω, δεν είναι από το κύπελο. Έξω. Να είναι Ολυμπιακός. Ολυμπιακός ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Θέλω να δω ένα τελικό Ολυμπιακό ΑΕΚ, ΑΕΚ ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Εντάξει, τι να δω τώρα, να δω τον Πανιόνιο. Δεν γουστάρω να πούμε να το δω. Να ήταν ο Πανιόνιος με την ομάδα, ας πούμε, που είχε τότε με τους Καμίτσιδες και τα λοιπά, που ήταν ιδιαίτερη ομάδα. Να δω τον Πανιόνιο με Θωμά Μαύρο, Αναστόπουλο και τέτοια, να τον δω. Να δω τον Πανιόνιο
Το 79 που το πήρε από το. Πέβαλε 5 τον Άρη και 3 την ΑΕΚ να το δω. Τα αυτό το Πανιόνιο. Εντάξει, δεν με τρελαίνει να κάτσω εδώ σε τελικό. Και είναι και αντιεμπορικό. Να αξίζει τον κόπο. Να παίξουν διαιτησίες υπέρ του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού και τη ΑΕΚ. Να περάσουν αυτοί να δούμε τον τελικό ΠΑΟΚ ΑΕΚ ή ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Να βοηθήσουν τις ομάδες οι διαιτητές να είναι και εμπορικότερο το. Τι αναχαθείς. Τι αναχαθείς. Δεν σ' αρέσει το suspense. Δεν θα σπέφτε. Όχι, δεν θέλω. Θέλω ένα τελικό. Να μπορεί να τον πουλήσετε εδώ πέρα καλύτερα, να τον πουλήσουμε κιόλα. Αλήθεια λες, αλλά. Τι αλήθεια. Τώρα πρέπει να κάνω. Δώσε ένα μπέναλτι στον ΠΑΟΚ στραβό. Αναχαθείς γουρσούς. Δώσε την ΑΕΚ που την έδωσε σε ένα μπέναλτι στραβό με τον Ατρόμητο. Τι άλλο τον Ατρόμητο στα τελικό 1000 άτομα, στο Περιστέρι 500 άτομα. Να δω 15.000 ΠΑΟΞίδες, 15.000 ΑΕΞίδες, κοντάρια εκεί απάνω που τιτανομαχίες που γίναν. Τι να κάτσε εδώ τώρα. Ατρόμητο Πανιόνιο εδώ τελικό. Εσύ δεν θέλετε να δει αγώνα. Όλα θέλω να τα δω. Πόλεμο, όχι, θέλω να δω τα πάντα. Πόλεμο, τι να δω, τον Τζιλιλί να δω έξω δεξιά και τον Σπυριδόνοβιτς. Θέλω να δω τον Μπόνσε, θέλω να δω την ΑΕΚ, την Original, τη Θύρα 4. Θέλω να δω τον Ακπόμπι. Τι να δω τώρα, δώσε ένα μπέναλτι στον ΠΑΟΚ και στην ΑΕΚ το έδωσε. Ο Ολυμπιακός με ποιο παίζει, με τη Χανιά. Εντάξει, θα περάσει κι αυτό. Να δούμε κανένα τελικό. Πώς. Τη Λαμία την έκανε Χανιά. Εντάξει. Από την ώρα που την έπιασε ο στόμα σου. Τι έπαθε η Κρήτη. Έχει βουλιάξει όλη η Κρήτη. Σεισμοί, λοιμοί και κατά ποτέ. Δεν έχουν ανάγκη αυτοί. Διαλύθηκε η Κρήτη σου λέω. Δεν παθαίνει τίποτα. Ποτάμια εκεί γίνεται τη τρελή. Δεν με ενοχλεί καθόλου. Αρκετά έκανε για την Κρήτη. Με πήρε ένα κριτικό και λέει ό,τι και να πει δίκιο έχει μα ξαναφέρει. Από την ώρα που πα έπιασε ο στόμα. Τα λεφτά να δώσουν πίσω. Έρχονται ακρίδε. Πήραν παίρνουν φωτιά. Κοντεύει να διαλυθεί το νερό. Ο κοίταξε να δεις. Επειδή μας λέγανε οι κριτικοί είναι παλικάρια και σωστοί και μπεσαλίδες και τα λοιπά. Δεν είναι όλοι άνθρωποι. Εντάξει, μισό λεπτό. Ήμουν χαλαρός να πούμε. Ενώ είμαι καχύποπτος με όλους. Ναι. Λέω με τι συναλλαγή να κάνω. Πάτησες, θα με δαγκώσει αυτός. Ενώ κριτικός είναι εντάξει, καλό παιδί. Παλικάρι είναι τριγές από το Ηράκλειο και οι δύο. Μην τους δω μπροστά μου. Μην τους δω μπροστά μου. Εμένα τον έχω ενημερώσει. Ναι, αν το δω μπροστά μου θα τον πλακώσω. Όχι, τον έχω πει ότι ναι. Έχει θέμα. Μην έρθει κατά λάθος. Περάσει ο καιρός και νομίζω ότι το ξέχασε. Σου μιλάω αλήθεια. Εντάξει, ναι. Τον είπα, η βλακεία που έκανες. Θα φάει πολύ ξύλο. Γιατί ναι. Χρησιμοποίησες, λέω. Το όνομα το δικό σου. Το δικό μου το όνομα ναι. Σου δημιουργεί διπλό πρόβλημα. Ναι. Δεν έχει εμφανιστεί στη Θεσσαλονίκη. Αν εμφανιστεί. Κοίταξε, ότι είναι κότες η κριτική και εκτός Κρήτης μαγιά δεν έχουν. Κρήτη δύο φορές έχω πάει, ναι. Παράπονο δεν έχω από τους κριτικούς, λεβέντες είναι, ναι. Κύριοι είναι. Λεβέντες είναι για σένα. Πάμε. Για μένα. Πάμε, δεν μπορεί όλοι να είναι το ίδιο. Καταρχήν να πω κάτι άσχετο, να πεις. Απλά το αναφέρω. Να πεις. Όλος τυχαίως την Παρασκευή έκανε μια αναφορά για την πολιτική. Εγώ. Ναι. Σε εμάς ή στον Κουλιανό. Σε εμάς, ναι. Λοιπόν. Τι είπα. Και είπε ρε παιδί μου ότι πρέπει να προσέχουμε τους πολιτικούς τι ψηφίζουμε, τι γίνεται, τι συμβαίνει. Για το, ναι, τι χρωστάνε. Και σου ανέφερα για την περίπτωση του Πολάκη που γίνεται. Ο Πολάκης. Του Πολάκη ρε παιδί μου που ασχοληθήκανε πολύ και το κάνανε μείζον ζήτημα για τα κάτω χιλιάρικα. Ναι. Λοιπόν, την άλλη μέρα, ναι. Όλος τυχαίως, εμείς πρωτοπορήσαμε, αλλά όλος τυχαίως, βγήκε προς τα έξω ποιοι χρωστάνε, έχουν δάνεια. Όχι, χρωστάνε, έχουν δάνεια. Έχουν δάνεια, ποιοι είναι μαυρισμένοι στον Τηρεσία κτλ. Κτλ. Το νου σα τρεμάλια. Προσέχετε τι ψηφίζετε. Μην καθαρίστε εσείς το δικό του το όνομα με τη δική σας ψήφο. Να πω κάτι. Έρχεται ένας πολιτικός που είναι μαυρισμένος. Μάλιστα. Και σου λέει κόκκινε Ραυτόπουλε, αν με κάνετε promotion, θα έχετε κάτω από το τραπέζι από ένα δεκαπεντάρι. Ένα δεκάρι. Μισό. Εντάξει. Δεν μας κόκκινε. Θα σε νιάξει εσένα. Μη. Θα σε νιάξει έναν μαυρισμένο ή στον Τηρεσία. Σπαθεί τώρα, μιλήσει αντρίκια. Ναι. Θα σε νιάξει, δεν θα πάρει τα λεφτά. Ναι. Τρακάραν τέσσερι στον δρόμο. Ο κόκκινο δεν θα τα πάρει αν είναι μαυρισμένο ο πολιτικό. Είναι εμένα πλησιάζει παράγοντα. Ναι, σένα. Ναι. Και... Το ξέρει κιόλα. Δεν το ξέρω, να μάθω να παίρνω. Και μου λέει να περνά από εκεί να παίρνει 2.000 το μήνα λέει, για να με έχει καλά. Ναι. Και εσένα έχει πλησιάζει παράγοντα και πέταξε αυτά τα μούτρα. Το ξέρω. Δεν το πιστεύω ακόμα. Σε αυτά που λέει δεν τα πιστεύω ακόμα. Και το Ραπτόπουλο τον έχει πλησιάσει παράγοντα. Μην το έλεγε. Και του πέταξε. Και το λέω, κοίταξε να δει. Μη. Αν θε να δώσει λεφτά, θα δώσει τόσα. Ένα τεράστιο νούμερο. Είπε πολλά. Λε και είναι το Τζόκερ. Ναι. Θα δώσει τόσα λέω. Και θα λέω ότι είμαι λαμόγιο, αλλά να ξέρει και τον κόπο. Το πε Γρηγόρη. Μπράβο, Γρηγόρη. Να λέω ότι είμαι λαμόγιο και να ξέρει. Ναι, Γρηγόρη. Φυσικά δεν μπορεί να δώσει πια χρήματα και τελείωσε η υπόθεση. Οπότε άσε Γρηγόρη του πολιτικού να χρωστά. Δεν ξέρει, εκλογέ έρχονται. Μπορεί να χρειαστούν καμιά διαφήμιση. Όταν βλέπω πράγματα. Κάνα διορισμό. Μη. Όταν βλέπω πράγματα. Μη Γρηγόρη. Να χαρεί μη Γρηγόρη. Όταν βλέπω πράγματα που δεν μου αρέσει. Ναι, Γρηγόρη μου, ναι. Οφείλω να τα πω. Ναι, αλλά άμα πάρεις τα λεφτά που σου αρέσουν. Αναφέρουμε,
αναφέρουμε και οι δύο ναι. ένα γεγονός. Ναι, ναι. Και την άλλη μέρα βγαίνει. Καταρχήν πρωτοπορήσαμε. Ναι. Γιατί εσύ έχεις μια μανία. Άμα είσαι μόνος σου, κάνεις το τσακό. Άμα είμαστε δύο, σιγάρε, σιγά την είδηση. Όπως θέλουμε το Κατσαμπί. Βγάζουμε πρώτη την είδηση ότι γραπτός θα δηλώσει παραίτηση. Δεν σε είπα εγώ για τον Κατσιαμπή την είδηση που έβγαλε. Άλλο... δεν μπορώ μετά να μην διαβάζω τι. Άλλο ρε φίλε, ενημερώνουμε τον κόσμο. Ο Κατσιαμπής έγραψε 50, 100, 200 λέξεις, αλλά δεν είπε τίποτα. Αυτή είναι η ένσταση μου, όχι μέσα. Κρίνε το. Έλεγε πάει η εκπομπούλα. Εμείς ανακοινώνουμε σαν Μετρόπολη ναι, ότι οι πρώτοι λέμε ότι ο Τάσος ο Κατσιαμπής παραιτείται. Άσε τον κόσμο να κρίνει. Άσε οφείλουμε μετά. Δεν μ' αρέσει αυτό. Είμαστε υποχρεωμένοι να διαβάσουμε τον ανακοινώνουμε. Ναι, άλλο για να λέμε είμαστε οι πρώτοι που είπαμε την είδηση. Δοξάστε μας εμείς, ο Τάσος. Αυτή είναι η αλήθεια, ρε φίλε. Ο Τάσος. Αυτός είναι ο Τάσος. Και ο Τάσος έβγαλε 200 λέξεις. Ο Τάσος τίποτα. Το πρακτορείο Τάσος. Όταν έρχονται οι μετρήσεις, τι κοιτάς. Τα λεφτά. Ποια λεφτά κοιτάς. Οι μετρήσεις όταν έρχονται. Ε, τι κοιτάς. Το νούμερο. Άμα πέφτουμε, παίρνεις τηλέφωνο και αρχίζεις και βρίζεις. Άμα ανεβούμε, ούτε παίρνεις τηλέφωνο. Ναι. Γιατί βρίζεις άμα πέσουμε. Γιατί το κακό θα πω. Γιατί βρίζεις, όχι γιατί βρίζεις. Γιατί λες δεν πάμε καλά, κάτι κάνουμε λάθος. Βέβαια. Εντάξει, αλλά δεν βρίζεις τον εαυτό σου, ναι. δεν κάνεις κάτι λάθος εσύ, το Γρηγόρη θα πάρεις. Ναι. Και άλλοι τα κάνουν αυτοί. Αυτά ονόματα δεν λέμε, ξέρεις εσύ. Ναι, Γρηγόρη. Τι εννοώ. Ναι, Γρηγόρη. Ό,τι στραβό γίνεται, Γρηγόρη, έλα εδώ. Ναι. Εντάξει, άμα γίνει τίποτα καλό, ο Γρηγόρης δεν υπάρχει. Στην απέξω. Για τον κύριο Παύλο μιλάς. Ονόματα δεν είπα, εγώ εσύ είπα. Εντάξει. Λοιπόν, εντάξει. Πάντα τα ακούει ο κόκκινος. Εντάξει. Εντάξει. Αλλά λέω, είναι το λογικό ότι στραβεί. Στεναχωριέσαι. Τώρα τι θέλουν τώρα, τι μπλέξει στου πολιτικού, χρωστάνε, δεν χρωστάνε, τι σε νοιάζει εσένα. Με ενδιαφέρει. Γιατί οι αγρότε δεν χρωστάνε. Να υπάρχει διαφάνεια σε αυτή τη χώρα επιτέλου. Τι σε νοιάζει. Το έλεγα και προχθές. Βγαίνουν τα ΣΔΟΕ, ΜΟΕ, ΙΚΑ, επιτροπές. Τι να κάνω. Ρωτάω κάτι κύριε. Oh. Αν θέλετε να μ' ακούσετε. Πάει εκπομπούλα μας. Τις εποχές που ο κόσμος ζούσε με χρυσά κουτάλια. Ah. Και έπαιρνε τα ΕΦΚΑ και τα ΜΕΦΚΑ και τις επιχειρήσεις. Α, το ΖΥΦΚΑ και τα ΕΦΚΑ. Κάνατε έλεγχο. Oh. Όχι. Λοιπόν, σήμερα που επιχειρήσει το επιχειρήν είναι ίσον αμαρτήν. Να είστε λίγο πιο επίκης. Αυτά να τα πεις. Τίποτα αυτά. Άλλο. Όχι σε κάποιον που είναι κατά συρροή εγκληματίας. Δηλαδή, βλέπετε τον Ραπτόπουλο, τον έχει ανασφάλιστο. Τον πιάνει μια φορά. Λες, έλα εδώ Γρηγόρη, πρέπει να τον ασφαλίσει. Το κάνει δεύτερη φορά. Την τρίτη, όχι 1000, 10, 100 πόσο είναι το πρόστιμο, κλείστο να κιόλα. Ωραία. Αυτό λέω. Ρε τον άνθρωπο. Εσύ πέσω σε κούρα. Πάνε πες με τον Μάρδα όταν πίνετε τα κρασιά. Ναι. Πάνε και πες κύριε Μάρδα, πάνε πες αφού μιλάς με πολιτικούς. Εκεί καθόσουμε με τους πολιτικούς. Με όλους τους πολιτικούς ναι. μιλάμε. Όταν καθώσουμε... Όλων των κομμάτων. Ναι. Όταν καθόσουμε με τους πολιτικούς. Όλων των κομμάτων. Στην κοπή της πίτας του Μακεδονίου. Δεν καθόμουμε με τους πολιτικούς. Δίπλα ήταν. Έπρεπε να τους μιλήσεις. Είδες να επιδιώκω να πάω να καθίσω. Ένα επιδιώκεις, να τους κάνεις παρά από τώρα. Αυτοί με χρειάζονται, δεν τους χρειάζομαι εγώ. Γιατί? Αυτοί με χρειάζονται. Μη. Αυτοί θέλουν να έρθουν εδώ. Μη ψήλωσες, μη. Δεν ψηλώνω, μη ψηλώνεις, Γρηγόρη, μη. Εγώ δεν λέω ότι είμαι καλύτερος. Είσαι ταπεινός χριστιανός, Γρηγόρη, μη. Μην μπερδεύεσαι. Μη, Γρηγόρη. Όχι εμένα το Γρηγόρη. Το μέσο. Ναι. Όχι εμένα τα Γρηγόρια, εσένα τα Κώστα. Το μέσο. Να πάω γιατί, για να δείξω ως φιωκάμπης σε τόσο κόσμο. Να πω καλησπέρα σε έναν άνθρωπο που έχουν μια καλή Γρηγόρη, Γρηγόρη, πάει εκπομπούλα και 27 είναι. Πάνε στα θέματα, Γρηγόρη. Φτάνει. Λοιπόν. Άσε τα γλυψίματα στα αφεντικά. Πάνε στα άλλα θέματα. Ποια γλυψίματα. Έλα, τελείωνε. Μας τα έλεγε κιόλα. Τελείωνε. Ας μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Η Κρήτη είναι αντιφατικός τόπος. Από τη μία έχει βγάλει Καζατζάκη, Ξυλούρη και Βενιζέλο. Και από την άλλη έχει βγάλει Μητσοτάκη και Πολάκη. Αεξής από Νέα Σμύρνη. Θα συμφωνήσω ότι είναι αντιφατικός τόπος. Θα συμφωνήσω 100%. Δεν τη γουστάρω ρε την Κρήτη, πάμε παρακάτω τώρα. Πήγες ποτέ. Δεν τους γουστάρω. Εσύ μιλάς για κάτι που δεν γνωρίζεις. Βρε δεν τους γουστάρω και σαν κερκίδες δεν τους γουστάρω. Δεν έχω κάνει μια κερκίδα πουθενά. Μιλάς για κάτι, όταν γνωρίζεις κάτι. Πάμε ρε Γρηγόρη, πάμε. Οπότε με τη λογική σου και εσύ να πάμε σου δώσω καλά λεφτά για να πας εκπρόσωπος τύπου του Άρη θα πας. Γιατί να μην πάω. Δεν μπορεί να πάει ο Ραπτόπουλος. Ο Ραπτόπουλος δεν μπορεί να πάει. Όλα είναι μαρμίτα φίλε. Ας τα αυτά τώρα. Όλοι μαλώνουν. Όλοι πλακώνονται για τα φράγκα. Έλα, τελείωνε. Αλήθεια είναι. Τελείωνε. Λοιπόν, άστε. Εδώ δημιουργείται ένα θέμα. Μάλιστα. Λοιπόν, είδαμε ένα Παναθηναϊκό και ένα Πανιόνιο το Σάββατο. Το Σάββατο, κάνω λάθος. Όχι, δεν κάνεις λάθος. Λοιπόν, όπου ο Παναθηναϊκός δεν υπήρκε, αν εξαιρέσει ένα πέναλτι που σωστά ζητάει στο δεύτερο λεπτό. Έλα, την πέναλτι τώρα. Από εκεί ήταν. Έλα, λοιπόν. Αυτά τα έπαιρνε με το δέντρο. Τα λέμε, ήταν πέναλτι. Ας ξεθάψουν το δέντρο. Ήταν πέναλτι. Εντάξει, να απαντήσω. Ξεθάψτε το δέντρο να σας το δώσει. Ήταν πέναλτι. Να το ξαναπώ. Καλό για τον Άρη που δεν το έδωσε. Ναι, να το ξαναπώ. Ξεθάψτε το δέντρο. Πάμε παρακάτω. Άιντε. Λοιπόν. Ποιον Πανιόνιο θα δούμε. Αύριο.
Και ποιον Παναθηναϊκό θα δούμε την Κυριακή. Αυτό είναι το ερώτημα. Ναι. Θα δούμε τον ίδιο Παναθηναϊκό με τον ΠΑΟΚ. Όχι. Θα δεις πολύ καλύτερο Παναθηναϊκό με τον ΠΑΟΚ. Γιατί ο Παναθηναϊκός όταν παίζει 4-4-2 όλα τα μάτια τα έχει χάσει. Χθες έπαιξε αναγκαστικά γιατί του είπε ο Γιώκαρσον να μου και ο Ινσούα. Και έπαιξε με τον Μπούγκουρα που ήταν. Κάτσε ένα στα πότα έργα. Με τον Μπούγκουρα δεξί μπάκι έπαιζε ο Παναθηναϊκός. Ναι. Χατζηγιοφάνιδες, Χατζηδοδωρίδες στα άκρα από την άλλη μεριά. Χατζηδοδωρίδες δεν είναι τιμωρημένος. Έλα, έπαιξε χθες σου λέω. Ο Άλτμαν δεύτερο φόρ με το Μακέντα, όποτε έπαιξε έτσι 4 γκολ έφαγε ο Παναθηναϊκός. Σκοτωμένο φρύδι βρήκε ο Πανιώνιος. Τώρα γυρνάει ο Ινσούα Γιώκαρσον. Γυρίζουν άλλοι χάφκο, κάτσε με τον Κουρμπέλ δε απ' έξω, να μπει οθόνης μέσα. Θα άλλος Παναθηναϊκός θα είναι. Μην την ψάχνεις στην άκρη. Θα έχει θέμα ο ΠΑΟΚ εκεί κάτω. Δύσκολο είναι το μάτς. Άσε. Για τον Πανιώνιο δεν τον φοβάμαι τον ΠΑΟΚ. Τον Παναθηναϊκό τον φοβάμαι. Εγώ λέω ότι είναι από δω, διπλό από εδώ μέχρι τηλεοφόρο. Καλά. Το ΆΚΑ πες. Ναι, εντάξει, πες εσύ ότι είναι διπλό. Εντάξει. Εσύ πες ότι θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Εγώ λέω ότι αυτό το μάτς είναι πολύ δύσκολο με τον Πανιώνιο δεν τον φοβάμαι. Αυτό λέω. Επειδή θες να μιλήσουμε για μπάλα. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος δεν ήταν κριτικής ούτε καν ελληνικής καταγωγής. Ο Βενιζέλος δεν είναι το Έλλην. Τι ήτο. Τι ήτο, ψάξε, διάβασε τα βιβλία. Τι ήτο. Αυτό που λέει να μας πει τι ήτο. Τι ήτο. Πάμε στα θέματα. Αυτό που λέει. Σε διάλειμμα. Α, σε διάλειμμα πάμε. Ναι. Άντε, μας έπρεξες εδώ πέρα με το ΙΚΑ και με το ΤΕΒΕ. Άντε, τελείωνε. Έχει μπάλα εδώ. Χαϊβάνι. Τελείωνε. Διάλειμμα. Εδώ είμαστε και μαζί μας είναι ο Κλειδαράς, Τέργιος Πετκανίτσας, ο φίλος μας, ο αδερφός μας, ο κουμπάρος μας, ο άνθρωπος ο οποίος αν πάτε στην τηλεφώνα 109 και Μάρκο Μπούρσα Ρικονία σας βγάζει κλειδί immobilizer, δεν υπάρχει περίπτωση να μην καταφέρει να το κάνει και τηλεφωνείτε στο 85-27-27 αν ξεχάσει τα κλειδιά μέσα στο σπίτι, τυχαίνει καμιά φορά, σου έχει τύχει 20 καμιά φορά. Μια και δυο, στα 30 μου. Πόσες φορές το φοράξεις και δεν ξέρω τα κλειδιά. Δεν τον ήξερα στα 30 μου τον Πετκανίτσα. Μετά τα 40 το γνώρισα. Μετά δεν έτυχε να τα ξεχάσεις. Όχι, αλλά έτυχε στο αυτοκίνητο να έχω θέμα και με βοήθησε και εκεί. Βρήκε λύσεις θα πούμε. Λοιπόν, ό,τι πρόβλημα έχετε. Με γκαράζ, γκαραζόπορτες, κλειδιά ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, ό,τι κι αν. Απευθύνεται σε όλο τον κόσμο. Πάω, έχω ένα κουμπαρά μικρό, βάζω κάτι κέρματα, πάω με τον ανοίγει να πούμε. Θα την άλλη φορά φώναξε σε μένα. Είχε φέρει εδώ καλαμπού και το μαρακό και τα βλέπει και είχε πεθάνει στα γέλια το παιδί. Είχε φάρει σκεπάρνη, πριόνι και προσπάθει και το φέρε εδώ ένα ανοιχτήρι ρε κεφάλι. Εσύ από ανοιχτήρια ξέρεις. Τις σαμπάνιες ή τα ουίσκι και τα κρασιά. Τις κονσέρβες ανοίγουν ανοιχτήρια. Τις κονσέρβες, ναι. Ναι, αλλά θα μπορέσεις να κολλέψεις σκορδούτο. Άμα... Σκορδούτο, ναι. Σκορβούτο λέγεται. Σκορδούτο. Λοιπόν, να διαβάσω μηνύματα και να προχωρήσουμε. Να πω ότι στο γυμναστήριο αλλάξαμε, πήγαμε σε μεγάλο χώρο. Έμαθα ότι έγινε καινούριο χώρο. Ναι. Πήγαμε καλές δουλειές, Δημήτρη. Στην Κηφισιά, δίπλα στο εμπορικό κέντρο. Σε ένα παπά που το λένε Μανώλη είναι εδώ. Λοιπόν. Παπα Μανώλη λέγεται εδώ. Όχι, Δωμάζου λέγεται. Γιατί λες ένα παπά που το λένε Μανώλη. Παπα Μανώλη. Εμμανουήλ παπά λέγεται. Παπα Μανώλης. Εμμανουήλ παπά. Άλλο Εμμανουήλ και άλλο Παπα Μανώλης. Εμμανουήλ παπά λέγεται εδώ. Εντάξει. Παπα Εμμανουήλ. Θα του στείλει αλλού για αλλού. Μεταφέρθηκε σε ένα πολύ ωραίο χώρο με τεράστια αυτή, βάρητα ιστορία. Να σα τα πω, παιδιά. Ναι. Όπω πηγαίνετε και η Φυσιά. Ναι, βάρητα. Και στο Βανάρι Αιγαίου. Βάρητα. Ο επόμενο δρόμο αριστερά. Εντάξει, θα το βρείτε μετά. Εκεί ποιο έμενε απέναντι, ρε. Ο συγχωρεμένο, ο Φουντουκίδη ο Αρίστα έμενε. Ναι. Είχε και ένα καλακτοπολίο ο Φουγαρά. Πολύ καλό παιδί. 4-5 μαζί του έδρανε για πλάκα. Σαν τον Ζανίνο, τον ηθοποιό. Ο άνθρωπο που στέλνει στην καβάλα. Ο πρώτος που κρύφτηκε πίσω από τον Αρίστο ήταν ο Κωνσταντίνος. Άμα τον Αρίστο, γιατί να πάω εγώ να μαλώσω. Τι μαζάτε ρε, πάμε έξω. Και μπήκε μπροστά ο Αρίστος. Ο Ραπτόπουλος δεν χάζει να κάνει τελευταίο να φάει κανένα ψηλή. Μπήκε πίσω από τον Αρίστο. Πίσω από τον Αρίστο κατευθείαν. Και σου λέει, εδώ είναι σιγουράτσα. Πάντως πάω με καβάλα και τα λοιπά. Δεν ήταν τότε όπως είναι τώρα. Μετά το ζαχωράκι άλλαξε. Ναι. Πάρε τα θέματα. Λέει. Καλησπέρα, Λάνια. Σας ακούω γιατί μου αρέσει το τραγούδι των τίτλων και είμαι καραφλός. Αυτό δεν αποτελεί προϋπόθεση. Ωραίος λόγος έχεις να μας ακούεις, ρε φίλε. Λοιπόν, αλλά χαμογελάω με τις αρλούμπες, πετάει ο ράπο, ο κόκκινος είναι σοβαρός. Εντάξει. Για άλλους υπάρχει άλλη. Ναι. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Είσαι σοβαρός, ε. Έτσι πιστεύει ο φίλος. Μπράβο, φίλε, να τον ακούς για τη σοβαρότητά του. Σωστό. Καλησπέρα, παιδιά. Ράπ, τι βλέπεις και αύριο τον ΠΑΟΚ και τον Πανιώνιο. Άποψη είναι ότι θα βγάλουμε αντίδραση. Νομίζω 2-0 είναι ένα καλό σκορ.
Θα παίχτει μέχρι το τέλος η αυτή. Δηλαδή πιστεύω το κάνεις 2-0, 2-3 γκολ οπωσδήποτε, 1-90 στον ΟΠΑΠ. Και από εκεί και πέρα ο Πανιώνας θα προσπαθήσει, θα κάνει, θα ράνει, θα βγει σε δύο κόντρες να κάνει το 3 δια το κάνει. Και στο 2-0 το βλέπω. Γρηγόρη, καλησπέρα από τη Βρέμη. Ναι. Εχθές αναφέρθηκε πάλι το όνομά σου στο Λαϊκό Δικαστήριο. Πότε θα κάνεις ένα guest να σε δούμε με τον Αλέξανδρο? Εγώ δεν έχω αντίρρηση, ρε παιδιά. Θα τα ρίξει ο Κοντός. Άμα δεν τα ρίξει ο Κοντός, ο Γρηγόρης δεν έρχεται. Ήμουν ειλικρινής. Τελείωσε, πάει. Ξεκάθαρος. Πάει, ξεκάθαρα πράγματα. Να είναι γεροί, να δουλεύουν εδώ πέρα όποτε έχει εκπομπή ο Κωστής μαζί με το. Πρέπει να κάνω ένα τηλεοπτικό μαζί. Όποτε έχει κάτι, όποτε έχει κάτι, λέω, αναφέρω πάντα τι έχετε, το προμοτάρω, δεν τα αφήνω έτσι. Εντάξει. Έτσι, ο Κοντός είναι φιδωλός. Ναι. Λοιπόν, δικαίωμά του να κάνει ό,τι θέλει. Καλά, ναι, 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 ναι. Δεν ταιριάζουμε όλοι με όλους. Έλα, έλα. Καλησπέρα και καλή εκπομπή από το Σύνδεσμο Φίλων Καζαμπάκα. Για βοηθήστε με ένας από τους δύο ή και οι δύο. Επειδή άκουγα πριν τον κύριο Κουκουλάκη, να βοηθήσετε με εμένα που είμαι άσχητος. Αν έρθει το ΒΑΡ στην Ελλάδα και έχουμε μια φάση σαν του Βέλεθ και ο ΠΑΟΚ ζητάει ΒΑΡ και ο διαιτητής μπορεί να του πει όχι. Θα το πάρω πάνω μου όσο και αν φωνάζετε δίνω γκολ. Αρχικά μπορεί να το κάνει ο διαιτητής και μετά από αυτό. Η ομάδα που ζητάει ΒΑΡ και δεν πάει διαιτητής, τι μπορεί να κάνει, τίποτα. Πρέπει το ΒΑΡ, φίλε, είναι στην κρίση του διαιτητή αν θα πάει να το δει ή όχι. Δηλαδή, έχουμε δει διαιτητές να δέχονται την υπόθεση που του λένε από το ΒΑΡ, που είναι το ΒΑΡ. Έχουμε διαιτητές να πηγαίνουν να δουν λοιπόν, αυτή τη φάση. Πρέπει να μπει ένα πλαφόν. Λοιπόν, θες μια να γιάνεις το στόμα σου. Πρέπει να μπει ένα πλαφόν. Ποιο είναι αυτό το πλαφόν κατά τη γνώμη μου? Μισό, πριν πει στο πλαφόν. Θα πω το πλαφόν. Σας λέω δύο φάσεις του Σαββατοκύριακου, τους είπα και χθες, άλλοι ακούν σήμερα. Ρε, ας τις φάσεις. Δεν το λέω για να κουράζω. Το πλαφόν. Για να καταλάβετε. Oh. Δύο πέναλτι που δεν είναι πέναλτι. Παίζει το Λεβάντε με τη Ρεάλ Μαδρίτη. Ρε Γρηγόρη πάλι. Γίνεται πέναλτι και το λένε τον διαιτητή από το ΒΑΡ, από το ΒΑΡ δηλαδή, ότι είναι πέναλτι. Το σφυρίζει, δεν πάει να το δει. Στο Φιωρεντίνα Ίντερ γίνεται πέναλτι υπέρ της Φιωρεντίνα που δεν είναι πέναλτι, πάει στο ΒΑΡ και το βλέπει και το δίνει πέναλτι. Δηλαδή, αν να γίνει κουτσουκέλα, θα γίνει. Συμφωνώ με τον Κωστή ότι πρέπει να πει πλαφόν. Ποιο θα το πλαφόν? Να έχει δικαίωμα στο 90 λεπτό μία φορά μια ομάδα να ζητήσει ΒΑΡ. Μία. Δηλαδή πάω ο Κάρης, μία ο Πάοκ, μία ο Άρης και μία να έχει δικαίωμα. Κάτι ανάλογο αυτό που ισχύει στο μπάσκετ και στο βόλεϊ. Δεν ξέρω τι κάνουν εκεί. Και μία να έχει μόνο δικαίωμα ο διαιτητής. Δηλαδή, μην εκεί κάθε 5 λεπτά να σταματάμε και να βλέπουμε το ΒΑΡ. Ο διαιτητής μία φορά. Μόνο. Και από μία φορά η ομάδα στα 90 λεπτά. Δηλαδή. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό κάθε τρεις και λίγο. Θέλω το ΒΑΡ και ποιος είναι και τον πήρα τηλέφωνο. Ούτε τηλέφωνο ούτε τίποτα. Να σου το απλοποιήσω. Απλοποίησε το. Εγώ λέω, βάλαν τσιπάκια στον κόλ και ξέρουν πότε η μπάλα περνάει ολόκληρη ή όχι. Τι σκύλοι είμαστε, μας βάλουν τσιπάκια. Έχουν μπει τσιπάκια. Μπήκαν τσιπάκια. Λοιπόν, λύθηκε το πρόβλημα του κόλ. Λύθηκε το πρόβλημα του κόλ. Λοιπόν. Πάει αυτό. Δύο πράγματα για να τελειώνουμε. Ναι. Και για να γίνει το πρωτάθλημα. Ναι, αλλά υπάρχει και η κρίση του διαιτητή, ρε Γρηγόρη. Ακούμε, ρε. Ναι. Λοιπόν, εκεί δεν υπάρχει κρίση διαιτητή. Του λένε πέρασε την μπάλα ή δεν πέρασε τα δίχτυα. Και το σφυρίζει κατευθείαν. Λοιπόν, δεν μπορεί να τα αλλάξει. Λοιπόν, υπάρχει το εξής απλό. Χρησιμοποιήστε την τεχνολογία, εφόσον θέλει την κρίση του διαιτητή, χρησιμοποιήστε την κρίση του διαιτητή με μία προϋπόθεση. Βάλτε τσιπάκι για το offside, να μην υπάρχει περίπτωση να γίνει λάθος, και όλα τα χέρια δίνετε τα πέναλτι. Δεν πάνε αν είναι θελημένο, ακούσιο, εκούσιο, να τελειώνει η μπουγάδα. Και πιο πολλά γκολ να βλέπουμε, και το offside να μην τρέχουμε στο βάρη συνέχεια. Και επίσης. Συμφωνεί με αυτά που λέω. Ναι, βεβαίως, και επαναφέρεται και το έμεσο. Συμφωνώ. Δηλαδή γίνεται ένα μαρκάρισμα το οποίο έξω από, αν είναι έξω από την περιοχή το δίνεις φάουλ, αλλά λες μέσα στην περιοχή είναι αυστηρό να το δώσω. Δώσ' το έμεσο. Μπράβο. Δώσ' το έμεσο. Έχετε καταργήσει ρε διαιτητές το έμεσο φάουλ. Ναι. Συμφωνεί με αυτό που λέω. Δηλαδή σε κάποια πράγματα πρέπει να μπει η τεχνολογία. Πάμε άλλο θέμα. Οπότε δεν θα υπάρχει θέμα. Πάμε. Ήταν δεν ήταν οφείλει. Τελείωσε. Πώς είναι, έγινε. Κύριε Ραπτόπουλε, πού είναι η τριάρα που θα ρίχνατε στον Άρη? Απαντήστε μου στον αέρα, σας παρακαλώ. Ποιο θα ρίχνει, εγώ στον Άρη, τι, εγώ πάω και με να δω. Τεσσάρα έλεγε. Τεσσάρα έλεγε. 4-1. Βγαίνω από το ιατρείο 10:30 να πάρω καφέ. Αρτάκι που σου απόλυνα, βλέπω το Κόρτομπα, το γνωστό να πάει να μπει σε ένα στενάκι και έχει ένα κόνο στη μέση του δρόμου. Γυρνάω και βλέπω ένα φορτηγό μέσα, έχει στενό όμως, να έχει δουλειά. Έκασα λίγο στην άκρη, μπας και βγει ο ράπ να κάνει μανούρα, αλλά δυστυχώς τίποτα. Έκανε λίγο πίσω και έφυγε αλλού. Κρίμα λέει, καλή εκπομπή αφηγικό πίσω. Συγγνώμη, θα κάνω εγώ μανούρα σε μεροκαματιάρι που κάνει δουλειά? Έχετε τρελαθεί ρε. Μπράβο, ρε αξία. Έχετε χαζέψει ρε. Κατεβάζει άλλος με το φορτηγό, κλείσει το δρόμο για να κάνει τη δουλειά του. Ή είναι ξέρω εγώ φιάλες οξυγόνου ή κατεβάζει έναν ανάπηρο και θα κάνω μανούρα ρε. Εγώ μανούρα θα κάνω αυτό που περνάει με κόκκινο. Θα του πλακωθώ στον δρόμο μαζί του. Τι θα παμαλώσω με τον άλλο? Δες τι μπορεί να ή επειδή κάποιο έχει βάλει τα μάξι και δεν μπορεί να περάσουμε, δες κινδυνεύουμε. Τρελαθήκατε ρε. Δες τι μπορεί να πάθει άνθρωπος. Χαζέψατε ρε. Ο άνθρωπος με ροκάμα το βγάζει. Έχεις ένα. Ενώ είσαι πολύ ωραίος σε αυτό που λες,
και το ξέρω, όπως οδηγείς πολύ προσεκτικά και δυο, δες τι μπορεί να πάθει άνθρωπος από την βιασύνη του. Έχω ένα φίλο μου ο οποίος έχει ειδικές ανάγκες. Δεν μπορεί να περπατήσει εύκολα. Έχει πρόβλημα. Κι εγώ έχω ειδικές ανάγκες. Εσύ είσαι άλλη περίπτωση. Λοιπόν, και ανεβαίνω σε ένα. Α, έχει δύο φίλους με ειδικές ανάγκες. Εσύ είσαι άλλη περίπτωση. Εντάξει. Και ανεβαίνω σε ένα πεζοδρόμιο. Εσύ ανεβαίνεις σε πεζοδρόμιο. Ναι. Ξέρεις που. Λοιπόν, ανεβαίνω. Συνηθίζεις λίγο. Ναι. Ανεβαίνω στο. Είναι μεγάλο το πεζοδρόμιο. Mm. Χωρέα αυτοκίνητο για να τον πάω στην πόρτα για να μην παιδεύεται. Δεν μπορεί να χωρέσει μέσα από το αυτοκίνητο και χιλιάδε. Το βγάζει δηλαδή από το μάξι. Εντάξει, ωραία. Ναι. Έρχεται μια κυρία με ένα σκυλάκι. Το σκυλάκι τη επηρεάζει δηλαδή. Καθόλου δεν περνάει. Α, γιατί είπες για το σκυλάκι. Κυρία. Ναι. Δεν τρέπεστε κύριε, σταματάτε λέει εδώ πέρα. Λέω, συγγνώμη κυρία μου το παιδί. Έτσι μεταλλική φωνή πήρες. Ωραία ήταν η κυρία. Όχι. Ναι, γιατί πήρες μεταλλική φωνή. Συνήθως ούτε πήρες... άσχημη. Α, άρα είμαι μεταλλική φωνή. Λέω. Ναι. Μεταξύ θυμού και μετάλλου τώρα. Όχι, όχι. Ναι, μάλιστα. Βρήκα την ευκαιρία να τη την πω με τον πιο ωραίο τρόπο. Εσύ γλυκός. Ναι. Ναι. Λέω, συγγνώμη κυρία μου το παιδί έχει κινητικό πρόβλημα. Έχει κινητικό πρόβλημα. Αχ, λέει, συγγνώμη, λέει, αισθάνομαι πολύ ηλίθεια. Και πολύ καλά κάνετε. Τι στο τηλέφωνο τη το πήρε. Ποιο τηλέφωνο. Α, λέω, μήπως... Και πολύ καλά κάνει. Τα συνηθίζει κάτι. Προτρέχουμε καμιά φορά και κάνουμε. Και εσύ προτρέχει. Κάλεσε ακροατή σε κλάπη μηχανάκι την Κυριακή έξω από την Τούμπα. Γιαμάχα 125 κρύπτων, κόκκινο με αριθμό κυκλοφορία Νίκο Ζωή. Ραπτόπουλο 390. Μη ζηταρό 390. Όποιο γνωρίζει κάτι, α επικοινωνήσει με την γραμματεία. Μηχανάκι, φίλε, για να το βρει. 20 ετία αυτό το μηχανάκι, πάει. Στο έχει πάρει ο γύφτος. Φίλε, μακάρι να το βρεις. Το έχει κάνει φίλο και φτερό. Φίλε, μακάρι να το βρεις. Γιατί δυστυχώς. Κόκκινο μηχανάκι πήγε στην Τούμπα. Τα μηχανάκια μπορεί να τα κρύψουν όπου θέλεις. Τα αυτοκίνητα. Εδώ τα αυτοκίνητα δεν βρίσκεις. Ναι. Καλησπέρα στην Παναστασία. Γιορτάζουν ακόμη τον Κολοψάιτ. Μήπως γνωρίζετε όχι, κάτι. Όχι, όχι, πέρασα τώρα απ' έξω δεν έχει. Δεν υπήρχαν πανηγύρια, παιδιά. Δεν έχει τώρα. Πέρασα λοιπόν, όμως σήμερα. Σας λέω ναι. Ό,τι ακριβώς έγινε. Ναι. Τα παιδιά που ήταν στην καφετέρια εκεί, στι γύρω καφετέρια, απλά δεν πήγανε χίλια άτομα να αποθεώσουν. Δεν ανέβηκαν στο πούλμαν επάνω όπω τότε με τον Πενίσκο, α πούμε. Εντάξει, εντάξει, ναι. Σωστό. Κόκκινη ερώτηση τώρα, γιατί δεν ήρθε ο Κιμπόκο χθε στο λαϊκό δικαστήριο. Έλειπε ο Κιμπόκο! Μη φτύνει, ρε. Δεν έφτιασα. Γιατί δεν έφτιασε, 3 κιλά σάλια πέσανε εδώ. Λοιπόν. Αυτή είναι η μίξα σου. Γιατί ο Κιμπόκο έπαιζε η μπάσκετ, γάμα εθνική και πήγε, πήγε σαν φύλαδρος. Φύλαδρος, και μανούρα πήγε να κάνει. Όχι, όχι, όχι. Πήγε σαν φύλαδρος της ΜΕΝΤ. Είναι ο παδός της ΜΕΝΤ. Εγώ τη ΜΕΝΤ δεν τη γουστάρω καθόλου, αλλά ο Κιμπόκο είναι μεντερετζής. Εγώ τους μεντερετζής δεν τους πάω μία. Παρακάτω. Κύριε Κόκκινε, καλησπέρα. Χθες ο Γιώργος Γεωργίου στην εκπομπή του ανέφερε ότι την Παρασκευή βρέθηκε με τον Ουάρδε και μιλήσανε. Ναι. Ο Ουάρδε είπε στον Γεωργίου ότι σε κάθε μάτς πριν αρχίσει ο Λουτσέσκου παίρνει τηλέφωνο τον πατέρα του και το ρωτάει τι δεκάδα να παίξει. Κάτι μας είπε ο Γεωργίου τώρα. Αυτά όλα δείχνουν τι είδους ομάδα είναι ο ΠΑΟ και τον τρόπο που παίρνει προτάσεις. Αυτό δεν έχει καμιά σχέση. Όταν πρώτο ισχύει. Όταν εγώ είπα ναι. Ότι πολύ πιθανόν να συνομιλεί και με τον πατέρα του που είναι πιο έμπειρος, ναι. Ο κύριος Δραπτόπουλος. Με τι? Είπε ότι αποκλείεται να γίνεται αυτό το όχι, πράγμα. Όχι, εγώ το είπα αυτό το πράγμα. Εγώ είπα ότι αποκλείεται. Μου λέει συνήθως οι γονείς δεν μιλάνε με τα παιδιά για τέτοια πράγματα. Όχι, 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 δεν είπα αυτό. Είπα ανάλογα τη σχέση έχει, είπαμε. Εγώ τι να κάνω τώρα δηλαδή. Δεν ξέρω ότι τον παίρνει τηλέφωνο. Αλλά καμιά φορά η κινητή τηλεφωνία δεν πιάνει και στην Τούμπα. Έχει ραδιογωνιόμετρο, πώς είναι αυτά που. Το ραδιογωνιόμετρο. Ναι, βαράνε από την άλλη μεριά και δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Α, και κάτι άλλο. Ναι. Δηλαδή ο Γεωργίου ήδη σε έβγαλε τώρα με άλλα λόγια. Αυτό το ξέρουμε ένα χρόνο τώρα. Επί τη ευκαιρία. Ναι. Δεν μου λέτε εκεί στο Καφτατζόγλιο. Δεν ξέρω ποιο ευθύνεται. Αν είναι ευθύνη του γηπέδου. Ναι. Ή αν είναι ευθύνη. Βγάλτε το Μητσί που είναι κομμουνιστή. Δεν ξέρω, ή αν είναι ευθύνη του ΟΤΕ. Βγάλτε το Μητσί. Είναι δυνατό ρε εθνικό στάδιο να έχει μόνο 4 ταχύτητα στο ίντερνετ όταν στα σπίτια φτάνουν 100 και 200 ταχύτητες. Είναι δυνατόν να βλέπω εκεί στο τελευταίο παιχνίδι κάτι ξυλωμένα καφάω. Τι είναι αυτά. Τα καφάω τι είναι. Αυτό ρε, το καφάω είναι αυτό που βλέπεις. Του ΟΤΕ τα κουτιά ή των άλλων, δεν ξέρω αν έχουν όλες τις εταιρείες και παίρνουν οι γραμμές ή ναι. Οπτικές ίνες. Είναι δυνατόν ένα εθνικό στάδιο να έχει 4 ταχύτητα και να σέρνουν οι γραμμές. Εντάξει, έκανα. Ρώτα το Μητιντζή, εκεί τι φταίει. Βγάλτε τον. Πρέπει να το καταθέσω. Ρώτα το Μητιντζή. Δεν το καταγγέλλω. Το καταθέτω. Είναι κομμουνιστή φίλο. Έχω μιλήσει με τον άνθρωπο, είναι σοβαρό. Δεν άρχεται να σηκώσει τηλέφωνο. Πάρτον. Μπορεί να μην είναι ευθύνη του ίδιου. Να ευθύνη του Ηρακλή δεν είναι, ρώτησα. Ρε παιδάκι μου, πάρτε το Μητιντζή, τον Αποστόλη. Στην Μάμπα Ελντία έτρωγε μικρό, δεν ήταν. Μα τα έχει κάνει τσουρέκια με του κριτικού. Ναι. Σου τη λένε. Ναι.
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος δεν ήταν κριτικής, ούτε καν ελληνικής καταγωγής, εβραϊκής όπως και ο Κεμάλ. Εβραίος ήταν. Τι γεννήθηκε στα Χανιά των της Κρήτης. Ναι. Θα σας πω και το χωριό αν θέλετε. Ναι, άλλο. Η καταγωγή ποια είναι, 100% από Βενιζέλο λεγόταν και ο πατέρας του. Ραπτόπουλε Καντέμι, είπες για την άλλη καλά λόγια και τώρα κινδυνεύουμε να πέσουν. Ναι. Έλεος ρε Καντέμισον. Παιδιά, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Πείτε λίγο για τα οικονομικά του αν ξέρετε. Τι να πούμε. Δεν έκανε κανένας παράπονο ότι είναι απλήρωτος. Τώρα που θα πάω στον Καραβασίλη που έχει τον Καραβόμηλο, πάνε και τρώνε εκεί πέρα. Θα μάθω, με έχει πει ότι είναι τακτοποιημένα. Οι παλιοί δεν πληρώνανε. Σκόρδες, μόρδες. Κόκκινο, έχει, ναι. Έχεις πολύ δίκιο να δίνουν όλα τα χέρια να ξεμπερδεύουμε. Όσο για το τσιπάκι στην περίπτωση του offside, δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα λειτουργήσει. Απλό είναι, φίλε. Όπως το PlayStation. Όπως το PlayStation. Θα λέει τον επόπτη offside. Μπήκε τσιπάκι στην μπάλα και σε ένα σταθερό σημείο που είναι η εστία, οπότε ελέγχεται η γραμμή, άρα γκολ ή όχι. Στο offside πώς θα γίνει αυτό. Είπα. Όλοι είναι κινούμενοι. Είπα. Είναι κινούμενοι. Όπως το PlayStation αναγνωρίζει αν είναι offside ή όχι. Ναι, μα είναι κινούμενοι σου λέει ο άλλος. Είναι τόσο δύσκολο αυτό που λέω. Λέω την τεχνολογία. Να πάρουν την τεχνογνωσία που έχουν στο PlayStation και να την εφαρμόσουν. Τι είναι η μπάλα, ρε PlayStation, η μπάλα, ρε. Αναγκαστικά, όπως υπάρχει. Για να μην χρησιμοποιούμε πολύ το instant replay ή το VAR, να βάλουν τεχνολογία σωστά. Τέλειες. Αυτό λέω. Αν είναι λάθος, πείτε ότι η πρότασή μου είναι αστεία. Δεν τσακώνω. Κόκκινο ρε τώρα, γιατί δεν ήρθε ο Κιμπόκο, το ρωτήσαμε. Επειδή επειδή έβλεπα και εγώ το μάτς, θέλω να σου πω ότι πιστεύω στο 80 ο Λουτσέσκου έπρεπε να βγάλει τον Μπίσεσβαρ και να βάλει τρίτο στόπερ τον Ίγνασον αντί να βάλει Σβιτέσκι για να κλειδώσει το μάτς έστω και για το τελευταίο δεκάλεπτο. Συμφωνείς? Να σου πω κάτι, ρε φίλε. Ο Άρης παίζει με τον Τεγκινή σεντερφόρ και βγάζει τον Τεγκινή στα χαφ, στα δεκάρια και βάζει α πούμε τον Πέστονα, τον σεντερφόρ. Άρα παίζει με ένα σεντερφόρ. Και με ένα χαφ. Για ποιο λόγο να βάλει τρίτο στόπερ? Στο. Και πότε έχει βάλει αυτό τρίτο στόπερ? Ο μεγάλο Σάββα άνοιξε τον δρόμο το πώ να παίζει στον Μπάουκ μαζί με το κόμπλε κατωτερότητα που έχουν πάει το πρωτάθλημα. Α, αυτό που λέει ο προηγούμενο έχει μία δόση αυτή. Γιατί ο Λιβέιρα είναι κοντότερο από τον Σάκοφ, ο οποίο μπορεί να έρθει σαν στόπερ τρίτο κατά συνθήκη. Για τα διαδραστημένα. Για τα στημένα χτυπήματα τη μπάλα. Αλλά αυτό ποτέ δεν παίζει. Έχει βάλει και κόλλα. Επιθετικά έχει βοηθήσει. Επιθετικά δεν τον έχω. Στον Μπάουκ δεν θυμάμαι στην Ξάνθη αν έπαιξε τρίτο. Επιθετικά έχει βοηθήσει ο Σάκοφ. Αμυντικά δεν το θυμάμαι να έχει διώξει. Τρίτο στόπερ δεν το θυμάμαι αν έχει βάλει ο Λουτσέσκου ποτέ. Δεν είναι τη φιλοσοφία του, δεν το ξέρω. Προγραμματιστή από Αθήνα. Ναι. Μαζί με το ράπ για του κριτικού, οι Έλληνε με την περισσότερη έπαρση, λε και όλη η μαγκιά μαζεύτηκε εκεί. Ναι, και όλη η μαγκιά εκεί. Είμαστε λακαμάτ. Ναι, 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 ναι. Ράπ, θέλω μια γνώμη για τον Ρονάλντο, το φαινόμενο των Βραζιλιάνων. Το παικταρά αυτό ποδοσφαιρικά για γνώμη. Αριανό από Αγρίνιο. Ναι, αυτό εδώ ο Ρονάλντο το φαινόμενο. Να σου απαντήσω. Αν μπέμπαινε στο γυμναστήριο και έκανε αυτά την προπόνηση που έχει κάνει ο άλλος ο Ρονάλντο, θα ήταν δύο φορές καλύτερος. Σου απάντησα. Ο φαινόμενος ήταν. Το φαινόμενο. Ναι, ο φαινόμενος. Αν έκανε τη δουλειά, τη γυμναστική, τα βάρη, τις ταχύτητες. Αυτός είχε χάρισμα, ναι, το οποίο δεν δούλεψε. Ο άλλος δούλεψε σαν σκύλος. Και αυτός ο οποίος δουλεύει πολύ, επίσης, για να μην τον αδικούμε, είναι ο Μέση. Πάρα τι, πολύ. Τι δουλεύει ο Μέση. Τη δύναμη. Ο Μέση, φίλε, είχε πρόβλημα στα πόδια όταν τον πήραν. Ναι. Τον βοηθήσανε πολύ. Τι δουλεύει έξτρα ο Μέση? Τι δουλεύει? Έξτρα, τι δουλεύει? Έξτρα, μπαίνει σε γυμναστήριο, κάνει ταχύτητες. Για να κάνεις τέτοια σουτ. Ρε, άσε τέτοια σουτ. Ξέρεις εσύ, εγώ ξέρω, για δεν να κάνει. Αν έχεις αυτή τη δύναμη. Ρε, καταλαβαίνεις, δεν κάνει έξτρα προπόνηση ο Μέση. Ο Μέση είναι από τη φύση του έτσι. Ο άλλος έχει. Έχει τέτοια δύναμη το πόδι του. Τι έχει δυνατό πόδι? Μια σταλιά χωρίς κανένα πόδι τεράστιο. Κοίταξε, αυτά τα κάνουν μεγάλες ομάδες και τα βάλει τις τρίτες και τα λοιπά. Μπαίνουν σε ένα. Όταν πάνε σε μια κυκλική προπόνηση. Όταν πάνε οι παίκτες στο NBA, ναι, συνήθως τους λεπτούς τους κάνουν αύξηση μυϊκής μάζας. Ναι. Για τον Μπέλκα έλεγες ότι πρέπει να γίνει να αυξήσει τη μυϊκή του μάζα. Έκανε κάτι. Λοιπόν, ο Μέση δεν έπρεπε που ήταν μια σταλιά να αυξήσει τη μυϊκή του μάζα, ναι, και να δώσει. Ναι, ρε παιδάκι μου, αλλά κάνει δυναμική. Ο ίδιος ο Μέση, έξτρα προπόνηση, έξτρα. Ξέρεις, σημαίνει έξτρα. Ναι. Να σηκωθεί το πρωί, να κάνει μισή ώρα. Δεν έχει κάτι. Δεν το ξέρω. Εντάξει. Λοιπόν, ο Βελινέλος γεννήθηκε στο γνώ Μουνιές. Μουρνιές, όχι Μουργιές. Τι Μουνιές και Μουνιές. Μουρνιές. Ναι. Κοντά στην πόλη των Χανίων. 23 Αυγούστου του 1864. Δεν με νοιάζει τι ήταν, παιδί. Ήταν το πέμπτο παιδί του Κυριάκου Βενιζέλου Εμπόρου και Στιανής Πλουμιδάκη. Ναι. Η οποία καταγόταν από το χωριό Θέρισο. Καταγωγή και οι γονείς και ο ίδιος. Οπότε ήταν Έλληνες. Οπότε μη μας λέτε ιστορίες, παιδιά. Εντάξει. Επειδή τότε υπήρχε απλά η Οθωμανική Αυτοκρατορία και πολλούς εδώ τους λέγανε Τουρκόσπορος και ο Ηρακλής λεγότανε σαν.
Άσε ρε με το Βενιζέλο, πάνε στα θέματα. Άσε τον εκεί που τα κοκαλά του Άγια να είναι τον άνθρωπο. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Ερώτηση. Μάλιστα. Τι έχεις να πεις για τον Ηρακλή με αυτά που βλέπεις? Θα σου πω. Σε 15 δευτερόλεπτα. Άσο ημίχρονο διπλό τελικό. Ο Πατέλης ο Θεόφιλος ανήρτησε να πούμε στο Facebook. Το είδα. Ναι, τα αποτελέσματα του Ηρακλή και τις αποδόσεις. Δεν υπάρχει απόδοση κάτω από, κάτω από 4. Δεν υπάρχει απόδοση κάτω από 4. Όπου μεγάλη απόδοση και Ηρακλής έγραψε. Λοιπόν, είναι προποτζίδικο. Πιστεύω ότι θα παιχτεί ένα ωραίο ποδόσφαιρο. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, μέχρι το τέλος της χρονιάς. Και μετά μην είδατε τον Παναή. Αυτό είναι ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής έγινε προποτζίδικο. Τώρα, αν η θύρα 10 του Άρη, το της αρέσει αυτό το πράγμα, δικαίωμά της. Εγώ τον Ηρακλή δεν το σέβομαι πια στα σωματείο. Είναι για, να μην το σέβεσαι τον Ηρακλή στα σωματείο. Έχει χάσει το σεβασμό ο Ηρακλής στα σωματείο. Εντάξει, δεν θέλω να πω περισσότερα πράγματα. Τελειώνω εδώ. Να μην πάω κόκκινες γραμμές στις 4.000. Ερώτηση. Ήταν να δώσει συνέντευξη τύπου ο κύριος Θοδωρίδης. Ποιος Θοδωρίδης? Ο Ηλίας. Και τι να πει δηλαδή? Ήταν να δώσει. Τι, σε Ινδιάνικο μέσο? Ήταν να δώσει. Πώς σε Ινδιάνικο μέσο? Τύπου. Τι να δώσει, ρε, τι να πει. Τι να έδωσε? Όχι. Όχι. Γιατί? Τι να πει, ρε. Ρε φίλε, λέει ναι. Ή εγώ ή αυτός για ναι. Τον προπονητή. Τελικά δεν έβγε κανένας. Τελικά δεν έβγε κανείς. Ναι. Και βλέπεις πάνε μαζί με τον Τόμ Παπαδόπουλο που έχουν διαφορετική γνώμη. Ναι. Γιατί είναι συνέτεροι στη διοίκηση. Ναι. Συνδιοικούνε ή υπάρχουν δύο διαφορετικές διοικήσεις. Πείτε το όπως θέλετε. Τα έχουμε πει από αυτό το μικρόφωνο. Και βλέπεις ότι όλα καλά. Τι αίσθηση έχεις? Συνέτεροι. Στα κέρδη. Ποια κέρδη, ρε φίλε? Ο Ηρακλής έτσι όπως πάει θα κινδυνεύσει. Ρε υδροκέφαλε. Δεν καταλαβαίνεις τι θέλω. Θα κινδυνεύσει να πέσει. Έτσι όπως πάει θα κινδυνεύσει να πέσει. Ρε υδροκέφαλε, άνθρωπε. Ρε υδροκέφαλε, μεταφορικά στο λέω. Συνέτεροι στα κέρδη. Τι θες άλλο να σου πω? Ναι, λέω, πάει για πέσιμο. Άντε πάλι. Δεν καταλαβαίνει. Ρε, επειδή καταλαβαίνει. Στο διάλειμμα θα σου πω, ρε κόκκι, δεν πάρει το πω στον αέρα. Δεν θέλω να μου πει στο διάλειμμα. Εντάξει. Ούτε στον αέρα θα. Συνέτεροι, κακό είναι. Πάει για να πέσει. Έχει αυτή η σε... Άντε πάλι. Δεν λέω, δεν τρέχει τίποτα. Όλα καλά. Ο Ηρακλής πάει για φούντο. Ρε κόκκι, ναι. Ο Απόλλων Πόντου ναι. Ξεκίνησε χωρίς υλικό. Ναι. Μάζεψε ο Καλαϊτζίδη γιατί είναι καλός προπονητής. Όσο ιδιόρυθμος άνθρωπος και είναι κιός. Και αυτή τη στιγμή. Μια χαρά είναι ο Καλαϊτζίδη. Η άλλη είναι ιδιόρυθμος. Ιδιόρυθμος άνθρωπος. Ναι. Λοιπόν. Και διεκδικεί άνοδο. Με 15 παίκτες ρόστερ. Πλάκαρε μου κάνετε. Ναι, αλλά ο Καλαϊτζίδη δεν συχνάει σε προπονητήδικα. Πάει με το σκύλο του Βόλτα, εγώ το βλέπω. Στην παραλία κάνω εγώ τζόκινγκ, το βλέπω. Λοιπόν, τι ψάχνει τώρα να βρει. Και κόντρα στο σύστημα. Ρε κόκκινε μου, πάνε σε άλλα θέματα. Σε μπελάδα μα βάλει. Πάμε παρακάτω. Κόκκινε στο PlayStation, οι παίκτες είναι εικονικοί. Για να γίνει κάτι άλλο στην πραγματικότητα, θα πρέπει κάθε παίκτη να φοράει ολόκληρη στολή με αισθητήρες. Λάθος κάνεις, φίλε. Δεν χρειάζεται όλη η στολή. Συγκεκριμένες αισθητήρες, οι οποίοι πλέον με την τεχνολογία κοστίζουν ελάχιστα. Πάνε σε άλλα οι θέματα. Οι κάμερες που βλέπεις που φοράνε οι αστυνομικοί στην Αμερική και γράφουν ένα δολάριο κάνουν. Εκείνες οι κάμερες που βλέπουν. Πάνε σε άλλα θέματα. Λοιπόν, για τον Ηρακλή είπες ότι είχες να πεις. Τι να πω για τον Ηρακλή. Έχουμε εμείς μια εταιρεία. Εγώ και εσύ. Ναι. Και την εταιρεία θέλουμε να την διαλύσουμε. Να την πάμε σε πτώχευση. Ωραία. Δεν πληρώνουμε ΙΚΑ, δεν πληρώνουμε ΤΕΒΕ, δεν πληρώνουμε υπαλλήλους. Κάνουμε και μια ματσακονιά, παίρνουμε και ένα εμπόρευμα. Το παίρνουμε στις αποθήκες. Σουβλάκια και σουτζουκάκια, ανοίγουμε τα χρηματοκιβώτια, τα παίρνουμε τα λεφτά, φεύγουμε. Πτώχευση. Πήραμε το αεροπλάνο, φύγαμε. Τι θες ρε κόκκινε τώρα σε αυτή την κοινωνία τώρα να κάνεις τώρα το χριστιανό τώρα. Άλλα θέματα έχει προλάβει. Άσε με καημένε τώρα. Ποιο είναι πιο δύσκολο μάτι για τον ΠΑΟΚ? Αυτό με τον Πανιόνιο ή αυτό με τον με τον Παναθηναϊκό. Ποιο Πανιόνιο? Γιατί με τον Παναθηναϊκό? Γιατί ο Παναθηναϊκός όπως και να το κάνουμε, ο Παναθηναϊκός είναι. Έπαιξε και μια μπάλα με 5-3-2, με 3-4-3, έβγαλε αποτελέσματα, έβγαλε αντεπιθέσεις. Ο ΠΑΟΚ θα μπει μέσα κυριαρχικά, μπορεί να τον περιμένει. Έρχεται ο Ινσού, έρχεται ο Γιώργο. Τι ρωτά? Καταρχήν δεν ξέρουμε αν θα μπορούν να παίξουν. Παίζουν τα μάτια μετά από Καρατζαφέρη. Θα αλλάξει το σύστημα ο Δόνης, παίζει με 5-4-1. Για ποιο λόγο? Για να κυνηγήσει Ευρώπη. Ο Δόνης. Για να κυνηγήσει Ευρώπη. Δεν ξέρω τι μπορεί να κυνηγήσει. Δεν ξέρω. Ο Δόνης είναι αντιπαοκτζή τώρα αυτή τη στιγμή. Δεν το γουστάρει. Σου λέει γιατί δεν πάρω εγώ προτάσμα και να πάρει ο προπονητάκος. Όταν ήμουν στον ΠΑΟΚ, ρε παιδί μου, βγήκα δεύτερος. Γιατί να μην βγω εγώ πρώτος και να το πάρει άλλος. Σου λέει από μέσα, θα το στερήσω. Ναι. Δεν γουστάρω, είχα και κόντρα με τον Σαββίδη. Είναι στο χέρι του. Κοίταξε, αυτό τώρα είναι στο χέρι του. Αν ο Μπαρμπαστρούφ τώρα ο κοντός πάει εκεί πέρα. Ο Μπαρμπαστρούφ. Μπάρμπα. Ο Μπαρμπαστρούφ. Όχι ο Μπάμπα. Ο Μπάρμπα. Ο Μπαρμπαστρούφ ο κοντός πάει εκεί πέρα. Μέχρι και τον Στρούφ τον έκανε και τους, Μπάρμπα. Και τους πετάξει 4.000 στρουφάκια εκεί πέρα. Τι ξέρω εγώ τι θα κάνει, τι να σου πω. Απαιτεί τα ίσια κανονικά και όμορφα κτλ. Ναι, ρε φίλε, όταν βλέπω τον Παναθηναϊκό να είναι αξιολείπητος
Κόντρα στο Πανιόνιο. Αξιολείπτο ναι. Πραγματικά. Ναι, ναι, ναι. Πώς θα κερδίσει αυτό τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ την κακή του εμφάνιση την έκανε. Ναι. Και είναι πάνω στο φορμάρισμά του. Την Μπαρτσελόνα των Βαλκανίων. Την είδαμε τον Άρη. Είπα εγώ Μπαρτσελόνα. Εντάξει, τι έκανε. Παίζεται. Ότι ο ΠΑΟΚ είναι ομάδα που είναι. Παίζει χωρίς αντίπαλο. Λοιπόν, παίζεται όμως. Πήγε ένας καλός προπονητής που έχει φορμάρει την ομάδα του. Με τον Ολυμπιακό έφερε έναν στο Καραϊσκάκι ο Παναθηναϊκός. Ναι. Έφερε. Ναι. Προηγήθηκε 1-0. Ναι. Ωραία. Πού αλλού πήγε ο Παναθηναϊκός και έκανε από την πίεση. Στην Ξάνθη έκανε 1-0-3-1. Πώς έκανε. Πρώτη αγωνιστική. Λοιπόν, γιατί να μην παίξει με το χώρο ο Παναθηναϊκός 5-4-1. Ο ΠΑΟΚ θα πάρει κατοχή. Γιατί λέω ότι ο Παναθηναϊκός γιατί. Ήταν εκ των φαβορί για να πέσουν στην αρχή. Πολλοί ποδοσφαιράνθρωποι. Σου πω εγώ το κίνητρο. Πολλοί ποδοσφαιράνθρωποι μου λέγανε θα θέλαμε να το δούμε. Σου πω εγώ το να κίνητρο. Να δίνει αγώνα μπαράζ. Σου πω εγώ το κίνητρο. Να τελειώσω. Πρέπει να σου πω το κίνητρο. Και ο Παναθηναϊκός τους διέψευσε όλους. Ναι. Κάνοντας μια πορεία αξιοθαύμαστη με πιτσιρικάδες. Να στο πω αλλιώς και το έργο. Και έξω να στο πω εδώ. Είμαι ο Μπουζούκης εγώ. Ναι. Είμαι ο Χατζηγιοβάνης, είμαι ο Χατζηθεοδωρίδης, είμαι ο σέντερ μπακ που κάνει τα λάθη αλλά έχω σωματικά προσόντα. Είμαι ο Διούδης, είμαι ο τερματοφύλακας ο δεύτερος. Είμαι ο Κουρμπέλης, είμαι ο Δόνης, είμαι ο πιτσιρικάς. Είσαι και θα είσαι ο πρωθυπουργός. Και δεν μου λες, γιατί να μην έχω ένα κίνητρο να παίξω μπαλάρα και να με πάρει ο ΠΑΟΚ μετά και να μου κάνει μια πρόταση καλή. Να πετάξει δύο γκολ ο Μπουζούκης και να πούμε ποιος είναι αυτός ο Μπουζούκης. Ρε. Τώρα που θα δώσουμε τον Μπέλκα, δεν έχουμε τα δολάρια στη Φενέρ, παξέ, δεν παίρνουμε τον Μπουζούκη δεκάρι. Μαζί σου. Για ποιο λόγο δηλαδή, αλλά... να μην φτιάξω. Εγώ, άμα είναι να παίξω αντίπαλο με μια ομάδα και έχω 20 χρονών, θα τα δώσω όλα, ρε πλάκα κάτι. Τι άμε πει, κάτσε, χάσε. Να κλείσουμε κάτι ωραίο. Για κλείσε. Θα πει τον Μπουζούκη, χάσε. Να κλείσουμε την πρώτη φορά. Κάτι ωραίο. Ναι, για πες. Θυμάσαι που φώναζα Κουρμπέλι, Κουρμπέλι. Πιάσαν τώρα αγόρι, αν δεν σου έρθει η πρόταση από Ιταλία. Τέτοια ευκαιρία. Και εγώ ούτε πάω. Είμαι ούτε Παναθηναϊκός. Κουρμπέλης τι Κουρμπέλης. Δεν είναι χαφ. Χαφ της πλάκας είναι ο Κουρμπέλης. Μέτριος είναι. Δεν μπορούσε να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ. Ποιο ΠΑΟΚ να βοηθήσει ο Κουρμπέλης. Δηλαδή καλύτερα χαφ. Ο Μπέλης ως 50-75 χρονών. Ποιος Κουρμπέλης. Διάλειμμα. Μπέλης του Μπέλης Κουτρουμπέλης. Ποιος Κουρμπέλης. Ποιος Κουρμπέλης. Διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε με γραμμές καθώς το 2310 και τα 390 είναι δικά σας. Υπενθυμίζω ότι μαζί μας είναι η αδερφή Κωνσταντινίδου, ο οποίος μπορεί να κάνει οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σου τηλεφωνώντας στο 18133 και να σου κάνουν οριστική διαγραφή σε ένα λεπτό και να σου δώσουν γρήγορα την καλύτερη τιμή της αγοράς. Αλφα Μητρία Κενό. Πάω ονοματεπώνυμο στο 54344. Τρέχει ο διαγωνισμός για τα 8 εισιτήρια που θα κληρωθούν σήμερα 8 παρατέταρτο στην εκπομπή των άχαστων Κυλώνη και Χουλιανού. 8 εισιτήρια θα γίνουν δικά σας. Αλφα Μητρία Κενό. Πάω ονοματεπώνυμο στο 54344 για να δείτε το παιχνίδι με τον Πανιόνιο. Και μην ξεχνάτε ότι μαζί μας είναι η Εσκιάδης Μπαλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, εκεί όπου υπάρχει μία ακόμα μοναδική απίστευτη προσφορά, καθώς μπορείτε να αποκτήσετε το i10 με 9,5 χιλιάρικα. Πολύ καλά ακούσατε. 9,5 χιλιάδες ευρώ μόνο εκεί, μόνο στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, τηλεφωνώντας το 2310-596-596 για να μάθετε πολλά περισσότερα. Πάμε σε κόσμο. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Καλώς τον Αλέξανδρο. Πήγαινε καλά. Δόξα τω Θεώ. Μπράβο. Θέλω να σε γνωρίσω από κοντά, Γρηγορή. Σε γνώρισε βέβαια από κοντά, κάμια εκπομπή μαζί για λίγο. Αλλά θέλω να δεις και από τη Μαρμίτα, να σου πρόσω εγώ το μεροκάμα, το να πληρωθώ στο βάσο. Να δεις τη Μαρμίτα, να πιούμε ένα καφέ, να τα πούμε. Εκτός αν θες, εκτός αέρα, στο τηλέφωνο μου να βγούμε πουθενά αλλού, άμα δεν γουστάρεις τη Μαρμίτα, πιούμε ένα καφέ. Δεν είμαι... Σε πάω πάρα πολύ. Δεν διαφωνούμε πουθενά, το ξέρεις, δεν είναι θέμα με σένα. Ούτε και με τον Βασίλη έχω πρόβλημα. Το έχω πει, καταλαβαίνεις πώς μιλάω. Λέω, εγώ παιδιά λέω, για να το κάνω αυτό πρέπει να πληρωθώ. Γιατί είσαι Ρακλάκι άρρωστο και μ' αρέσει η τοποθετήση σου. Ράβο, θα πιούμε ένα καφέ, να τα πω από κοντά, να σου πω για τους Ηρακλειδείς που ξέρω εγώ, που είναι στην ηλικία μου.
και το τι πρόσφερα εγώ. Μια ηλικία είμαστε, έλα. Μια ηλικία είμαστε, ναι. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι για τον ΠΑΟΚ. Εγώ θέλω να αποκλειστούμε από το κύπελο για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι βαρέθηκα να παίρνω κύπελα, όπως τα λένε και κατσοκύπελα που πήραν τον Ολυμπιακό, όπως τα λένε και τα καλό του που πήραν δύο κύπελα με goal offside, το πρώτο με την ΑΕΚ και το άλλο με την αξία μας. Εγώ δεν πανηγύρισα κανένα κύπελο με το offside, ποτέ, είμαι αντικειμενικός, αλλά θέλω ρε φίλε να υπάρχει 50-50 διαιτησία. Και ξέρεις γιατί θέλω να αποκλειστώ από το κύπελο. Γιατί άμα κληρωθούμε τον Ολυμπιακό ή κάνουμε κανένα επεισόδιο μας έχουν στημένοι για να τιμωρηθούμε και μετά χαιρέτω το πρωτάθλημα. Όπως γυρεύει τα πολλά χάνει και τα λίγα. Άμα θες και double και πρωτάθλημα, εγώ θα διαφωνήσω, θέλω και πρωτάθλημα. Εσύ το πας δηλαδή, το προχωράς παρακάτω λες. Παρακάτω, ότι λέω, αν τυχόν γίνει στραβή και περάσω και πτύχω... Πάνω από τον την διαιτησία, βλέπω... να μα προκαλέσουν Ολυμπιακιά να γίνει πάνω Ολυμπιακό στο τελικό και είμαι την Άκη στο τελικό του θέλω να τιμωρηθούμε με μείον 7 αγωνιστικές και 30 βαθμούς και μετά το άφησα χαρά να πρωτάθλημα. Κατάλαβες? Ναι. Κατάλαβες το σκεπτικό μου? Βεβαίως. Θέλω πρωτάθλημα, τα έχω βαρεθεί τα κύπελα, είτε τσιπροκύπελα, είτε τσακαλοκύπελα, κύπελα είμαστε τραπάς. Είτε σε δεύτερη μοίρα. Το πρωτάθλημα θέλω να πάρω και θέλω να χάσω άλλο τον Πανιόνιο ή να φέρω στο Παλία για να αποκλειστώ. Αυτά έχω να πω. Χαιρετισμού στο Φαλακροκόρακα και θα τα πω από κοντά. Να είσαι καλά. Παρακαλώ. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε μου. Έλα, εγώ είμαι. Ναι. Έλα. Είναι εκεί η ώρα που να το πω κάτι. Είναι τουαλέτα. Άστον εκεί να. Μπήκε, έπεσε και στην τουαλέτα μπορεί αυτό. Λοιπόν. Κόκκινε, βάλτε εκεί πέρα στο σταθμό να ακούτε τις δηλώσεις του ΑΚΠΟΜ που είπε στο τέλος του παιχνιδιού που δεν τις έκανε μεταφράστια. Βάλτε τις όλους να ακούγεται. Γιατί δεν το βάζετε αυτό? Δηλαδή? Τι δηλαδή, που είπε ότι θέλω να μιλήσω μόνο για ένα πράγμα, για τα θετικά του αγώνα που είναι πως δεν χάσαμε. Ποιος έδωσε, μου χτι το κάνανε όλοι εκεί στο σταθμό. Γιατί το κάνατε μου? Φίλε, μου διαφεύγει, αν πιστεύεις ότι υπάρχει δόλος. Όχι, δεν υπάρχει δόλος. Να τα ακούσω κι εγώ. Δεν μιλάω για σένα. Όχι, όχι. Και μπορεί να έχει διαφύγει και από άλλους, πίστεψέ με. Κύριε, αυτά λίγο δύσκολο να διαφύγουν. Όταν δεν διαφύγαν άλλα κι άλλα. Φίλε μου, με μένα μιλάς. Πίστεψε. Όχι, όχι. Λέω με μένα μιλάς. Πίστεψέ με, πολλά πράγματα διαφεύγουν. Γίνονται κάποια πράγματα που λέω καλά είναι δυνατόν κι όμως. Άνθρωποι είμαστε. Και ένα άλλο Γρηγόρη το οποίο στο έστειλα. Ουδής άσφαλτος. Ναι, ένα άλλο που το οποίο στο έστειλα προσωπικά γιατί μ' αρέσεις που θέλεις με αποδείξεις να μιλάμε και με αυτά. Εγώ στο έστειλα όποτε μπορείς βρες το χρόνο μπες δες το. Στο δικό μου Facebook, στο email. Ναι, 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 στο Facebook. Στο BBC Sports του BBC το βρετανικό. Για ποιο θέμα αν επιτρέπεις? Θα σε πω τώρα. Ανέβασε το BBC Sports στο Facebook και έπαθα πλάκα. Τέσσερις περιπτώσεις αξιοσημείωτες λέει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Είχε μέσα την κεφαλιά του Ζιντάν που έκανε στον τελικό, είχε τον Αζάρ που χτύπησε το Ball Boy και είχε τον πρόεδρο εκεί της γειτονιάς που μπήκε μέσα επειδή το άρεσε μια απόφαση του διαιτητή με το όπλο. Έτσι, και το ανέβασε το BBC αυτό παρακαλώ και σου στείλα το link άμα θες δημοσίευσέ το, δεν λέω δηλαδή ότι να είναι δικά μου πράγματα. Αλήθεια είναι αυτό που λες. Λοιπόν, και ανέβασε αυτό και από κάτω είχε σχόλια και σε άλλο site. Δες τώρα, είχε σχόλια ανθρώπων και λέγαν υπάρχει ακόμα, λέγαν αυτή η ομάδα. Και όχι απλά υπάρχει, υπάρχει για πρωτάθλημα. Για να καταλάβεις πού ζούμε και τι είμαστε και μη βγαίνουν οι παοξίδες και κελαϊδάν και λένε. Έτσι, το BBC το έβγαλε, δεν το λέω εγώ. Αυτό ήθελα να πω, ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Ο Κινέ. Ναι. Κινό του Μωρά, το θυμάσαι που σου είχα πάρει τηλέφωνο πριν καιρό. Τι είσαι? Κινό του Μωρά. Το μωρό, ποιο μωρό? Κύριο του Μωρό, ρε, στο νότιο Μπίλης, να πούμε, μας ακούει τώρα. Και κύριο του Ντόμπερ, γαμώ του... Μη βρίζεις, ρε, μη βρίζετε, ρε, μη βρίζετε. Ορίστε. Καλησπέρα. Γεια σου, φίλε μου. Δηλαδή, δεν κατάλαβα τώρα για αυτό εδώ το offside goal της ισοφάρισης, τι, πόσο καιρό πρέπει δηλαδή να το αναλύσουμε και για το 20 λεπτό που έπαιξε καλά μπάλα ο Άρης, δηλαδή, τι πρέπει να γίνει. Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω.
είπε λέει το BBC ότι βγήκε ο Ιβάν Σαββίδης με το πιστόλι. Το BBC έβγαλε επίσης άρθρο ότι υπάρχει μακεδονική μειονότητα. Το BBC κάποιος το πληρώνει και βγάζει ειδήσεις. Ποιος το πληρώνει? Ωραίος. Έτσι δεν είναι? Ωραίος. Επίσης, κάτι πολύ σημαντικό. Θα ήθελα να τα ακούσει ο κύριος Ραπτόπουλος και όλοι οι Αριανοί να του το μεταφέρετε. Πέρσι τέτοια εποχή έκανε εκπομπή ο κύριος Ραπτόπουλος. Με τις δηλώσεις του Ζάεφ. Ο Ζάεφ, ξέρετε, είναι ο πρωθυπουργός των Σκοπίων. Βγήκε ο Ζάεφ και το ανεμετέδωσε αυτό εδώ το πράγμα όλα τα αμερικανικά δίκτυα και είπε δημόσια ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί τον Ιβάν Σαββίδη για να χαλάσει τη συμφωνία των Πρεσπών, πληρώνοντας ανθρώπους στα Σκόπια να είναι ενάντια στη συμφωνία των Πρεσπών. Αυτό εδώ το ανεμετέδωσε αμερικάνικο κανάλι, βγήκε δημόσιο ο Ιβάν Σαββίδης, είπε παιδιά εγώ δεν ασχολούμαι με την πολιτική και όποιος με κατηγορεί από εδώ και μπρος ότι ασχολούμαι με την πολιτική, έχω καμία σχέση με διπλωματία, θα τον κάνω μήνυση. Και βγήκε αμερικανικός τύπος, μεγάλο, δεν σας λέω ποιο, ψάξτε το να το δείτε, και ο Ζάεφ, και είπε ότι ο κύριος Ιβάν Σαββίδης και η Ρωσία από πίσω πάνε να χαλάσουν τη συμφωνία των Πρεσπών. Και βγήκε τότε ο Ραπτόπουλος και έκανε μια μεγάλη εκπομπή και τη θυμάμαι και λέει, επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ τα χάλασε με το Σαββίδη, του κλείσανε, λέει, του κλέψανε το πρωτάθλημα πέρσι, τον κυνηγάνε οι Αμερικανοί, λέει, το Σαββίδη και τη Ρωσία, δεν το βλέπω καλά, λέει. Και γι' αυτό το λόγο, λέει, βγήκε και το είπε αυτό και ο κύριος Γεωργίου, ότι πάνε να τα βρει με το Μητσοτάκη. Να ρωτήσω κάτι. Ναι, τα θυμάστε αυτά που τα λέγανε, τα κάνανε εκπομπές. Επίσης έβγαινε ο κύριος Ραπτόπουλος. Δεν είπα, συγγνώμη. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Έβγαινε ο κύριος Ραπτόπουλος και έλεγε, μην πηγαίνετε, λέει, στα συλλαλητήρια που θα πάρετε. Περίμενε λίγο, φίλε μου. Φίλε μου, ωραία τα λες. Απλά. Γιατί δεν πάμε στα συλλαλητήρια? Επειδή δεν είμαι δικηγόρος, είναι συνάδελφός μου, είναι φίλος μου, ό,τι θέλεις, λέω το εξής. Ο Κωστής, όπως ο Γιώργος, λένε τη γνώμη τους. Λοιπόν, ναι, αλλά δεν μπορεί επειδή να έχει ματάκια. Συγγνώμη, εγώ. Βλακίες, όταν βγαίνει κάποιο και λέει την πρωτοβουλία. Μπορεί λίγο μισό λεπτό να ακούσει. Μπορεί λίγο να ακούσει. Μισό λεπτάκι. Θέλω να μπορεί μισό λεπτό να μ' ακούσει. Να μ' ακούσετε και εσείς. Βεβαίως θα σε ακούσω. Δεν είπα εγώ να μην σε ακούσω. Απλά λέω όταν βλέπω τις εφημερίδες που έγινε υπό την ιδιοκτησία του να παίζουν ΣΥΡΙΖΑ. Το κανάλι του να παίζει ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Εγώ πώς να πιστέψω ότι έχει μαλώσει. Το κανάλι του παίζει ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιο έχετε δηλαδή, με συγχωρείτε δηλαδή, τι πρέπει να γίνει σαν το Sky να παίζει μόνο Μητσοτάκη, ας πούμε. Δεν κατάλαβα. Αυτό δηλαδή. Είπα, τη γνώμη μου εκφράζω. Δηλαδή, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Τη γνώμη μου εκφράζω, μπορώ. Ναι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Άμα βγει του χρόνου ο Μητσοτάκης και παίρνει τα χρήματα ο κύριος Μαρινάκης, τι θα πείτε, ότι τα παίρνει λόγω συμφωνιών και λόγω, δηλαδή με αυτή τη λογική να πούμε τα πρωταθλήματα τα πήρε ο Ολυμπιακός γιατί μπήκαμε στο δούνο του. Μας έδωσαν δηλαδή. Δεν υιοθετώ τέτοιες απόψεις, κύριε φίλε. Δεν υιοθετώ εγώ τέτοιες απόψεις. Είναι δυνατό να βγαίνετε στον αέρα και να υιοθετείτε ότι δώσαμε το όνομα στη Μακεδονία για να πάρει κάποια ομάδα πρωτάθλημα? Δηλαδή είναι χασό ότι δεν κατέβηκε. Μα ακούσατε ποτέ να το υιοθετώ? Ένα λεπτό, μη μαλώνετε. Είναι ο Ραπτόπουλος ότι δεν κατέβηκε ο Θεσσαλονικέας και ο Μακεδόνας στα συλλαλητή. Εγώ δεν, κοιτάξτε, ένα λεπτό, να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Οι Αριανοί, προσπαθώ να σας προστατεύσω, κύριε Ραπτόπουλος. Τι να με προστατεύσει, ρε φίλε, στα δικαστήρια μόνο μου πάω. Τι να με προστατεύσει. Αυτό είναι ο προστάτη στο στάκοντα. Άκουσε με. Λένε οι Αριανοί το πρωτάθλημα των Πρεσπών. Αυτό είναι ανοησία. Πρώτη το λένε οι Ολυμπιακοί και ο κύριο Τσουκαλά, μάλιστα. Δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο κύριο Τσουκαλά. Μπορεί, κύριε μου. Παρακαλώ. Μετά βγήκε τελευταία ζήτηση και τα είπα αυτά. Πρώτα τα λένε οι Ολυμπιακοί. Συνεχίστε. Δεν με ενδιαφέρει τι λένε οι Αριανοί και οι Ολυμπιακοί. Με ενδιαφέρει τι λέω εγώ. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Το θέμα είναι εγώ τι θα πω. Εγώ κατηγορούμαι για αυτά που λέω ή πενεύομαι. Προσέξτε. Εσείς πιστεύετε ότι εγώ και εσείς δεν πήγαμε στο συλλαλητήριο για να πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα? Δεν πιστεύετε κάτι τέτοιο? Ακούστε, κύριε. Ε? Ακούστε, κύριε. Ο ΠΑΟΚ το παίρνει το πρωτάθλημα γιατί έχει καλύτερη ομάδα, έχει καλύτερο πρόεδρο και καλύτερους παίκτες και δεν έχει προπονητή, αλλά έχει, τα υπόλοιπα είναι καλύτερα. Πρόσεξε. Ωραία. Τότε γιατί υιοθετείτε, κύριε? Ένα λεπτό, κύριε. Μη βιάζεστε. Εγώ είπα άλλο. Εγώ ότι χρησιμοποιήθηκε ο κόσμος του ΠΑΟΚ
Και ο Μακεδονίκητικος λαός, οι Βορειοελλαδίτες, ναι, από το ΣΥΡΙΖΑ και την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ναι, για ένα γήπεδο, δηλαδή, το, είστε, για το γήπεδο, είστε, για το... Είστε, θα με αφήσετε να ολοκληρώσω. Ναι, ναι, ναι. Ακούστε. Θεωρώ ότι είναι ύποπτος η ΠΑΕ ΠΑΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, επικοινωνιακά. Περάσα τη συνθήκη των Πρεσπών ανέμακτα στη Βόρεια Ελλάδα, δεν άνοιξε ρουθούνι, κάτι ψιλοσυλλαλητήρια τη πλάκα γίνανε. Να μην πάμε στα συλλαλητήρια, εσείς το λέγατε. Να μην πάμε, δεν θα αλλάξει κάτι, αυτά τα έχουν υπογράψει. Ναι, ναι, η δική μου θέση είναι το όνομα χάθηκε, τζάμπα πάμε στα συλλαλητήρια. Όμως, ο ΠΑΟΚ φρόντισε με το ΣΥΡΙΖΑ, ναι, δημοσιοσχετίστηκα, να, ναι, κάνει ένα γήπεδο. Στα λόγια, γιατί το ακόμα γήπεδο, το γήπεδο δεν έγινε. Κύριε Ραπτόπουλε, και δεν άνοιξε ρουθούνι από τους Μακεδονομάχους ΠΑΟΞΙΔΕΣ που κατά συνθήκη είναι οπαδοί του ΠΑΟΚ στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτό είπα. Ψέματα είναι. Όταν πείτε που είναι το γήπεδο να πάω το καινούριο του ΠΑΟΚ. Αυτό ακριβώς σας λέω. Ένα μούφα γήπεδο το οποίο δεν έγινε. Μια μούφα μεταφορά στο Καφτατζόγλιο. Φίλε, πολλή ώρα μιλάμε. Μια μούφα μεταφορά στο Καφτατζόγλιο που δεν έγινε. Πολλή ώρα μιλάμε. Κάτσε, μην κόβεις ρε κόκκινε κι εσύ. Έχω τον άλλο που διακόπτει. Κόβεις κι εσύ από εκεί πέρα. Πένα σας πάει ο Νίκος, το κατάλαβες φίλε, ότι χρησιμοποιήθηκε ο ΠΑΟΚ πολιτικά για τη συνθήκη των Πρεσπών με το γήπεδο, το κατάλαβες. Ήρθε εδώ δύο μέρες πριν τη συνθήκη ο κύριος Υπουργός και βγαίνατε φωτογραφίες ΠΑΟΞΙΔΕΣ έξω από το γήπεδο της Τούμπας, ψέματα είναι. Ψέματα είναι. Μα λέω, σας ρωτάω, είπε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ να μην κατέβουμε στα συλλαλητήρια, σας ρωτάω. Καλά τα λέει ΠΑΕ ΠΑΟΚ, θα κάνουμε γήπεδο, το σχολείο θα πάει εκεί, ευχαριστούμε τον Υπουργό, πλάκα ρε μας κάνεις. Άντε ρε φύγε από εδώ πρωί πρωί μεσημεριάτικα, τι ώρα είναι δεν ξέρω. Ναι. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Αυτά που λένε για την μπάλα οι Ολυμπιακοί και οι Αριανοί δεν ισχύουν. Το κομμάτι του γηπέδου ισχύει για μένα. Δημόσια το λέω, επώνυμο, έχω όνομα θυμή, ψέματα είναι. Δεν κάνανε βιασμό στο μυαλό του Μακεδόνα, του Βορειοελλαδίτη, μέσω του ΠΑΟ και του γηπέδου, να μην ανοίξει μύτη στο συλλαλητήριο, θα μας τρελάνετε ρε. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Άντε μάθατε να σας γλύφουνε. Ο ΠΑΟΚ, είπαμε, ομαδάρο ο ΠΑΟΚ, παιχταράδες ο ΠΑΟΚ, προεδράρο ο ΠΑΟΚ. Τι έκαμε, να πούμε τα στραβά. Ο ΠΑΟΚ. Πάμε παρακάτω, ναι. Καλησπέρα. Γεια χαρά. Ρε Φαλακρένα, σου πω κάτι. Να μην πεις. Λοιπόν, έχει ένα τέταρτο, αφήνεις ένα ακροατή και μιλάει. Γιατί καταστρέφεις την εκπομπή, ρε. Ένα τέταρτο μιλάει, ρε. Πες τα γιατί εκνευρίστηκα εγώ. Τι είπες, κόκκινε. Πες τα γιατί εκνευρίστηκα εγώ τόση ώρα που φέρνω. Ρε φίλε, περίμενε. Εγώ ξέρεις, παίρνω συνέχεια τηλέφωνο και θα παίρνω. Δεν γίνεται να περιμένω ένα τέταρτο να φύγει. Ρε φίλε, όταν κατηγορεί. Άκουσα δεις. Όταν ο άλλος. Μα μιλούσα από πριν, ρε Κώστα, 10 λεπτά πριν μιλούσα, ρε παλικάρι. Αυτός εξηγώ. Άμα κάποιος διαφωνεί και είναι σε αντιπαράθεση μαζί μας, αν τον κόψεις, θα πει με κόψε. Έχεις όχι, δίκιο. Μα μιλάει ένα τέταρτο ρε Σικώστα, 10 έχεις λεπτά δίκιο, πριν μιλούσε. Γλυκέ μου. Γλυκέ μου έχεις δίκιο, πάμε παρακάτω. Ναι. Έλα. Εγώ θέλω να με πεις εσύ μια φορά που ο Άρης έχει παίξει για κάποιον άλλον. Θέλω να μου το πεις επειδή δεν κολώνεις, μιλάς. Πες μου μια φορά που έχει παίξει για κάποιον άλλον ή έχει κάνει παιχνίδι αλλουνού. Έχει παίξει για τον Όφη στο Άρης Βέρεια 4-2 το 68 για να πέσει η Βέρεια και να σωθεί ο Όφη. Δεν θυμάμαι, αλλά το σου λέω από παλιά. Εγώ είμαι 40 χρόνων, τέλος πάντων. Ναι. Δεν θυμάμαι ποτέ ο Άρης να έχει κάνει παιχνίδια αλωνών. Το λέω για τους φίλους μας τους Παοξίδες που λένε ότι συγκοντάραμε τον Ολυμπιακό και όλα αυτά. Δηλαδή όταν ήρθε. Συγγνώμη, Αριανέ. Συγγνώμη. Πάντα παίζει για τον Ολυμπιακό. Όταν ήρθε ο Ολυμπιακός τελευταία αγωνιστική εδώ και σε έβαλε στο τρίτο λεπτό 0-2, εσύ έπαιξες για σένα. 0-4. Ένα παιχνίδι, κοίταξε. Μου επιτρέπει να κοντράρισε, ας πούμε, έκανες καμιά κάρτα. Υπήρχε ένα παιχνίδι τελευταία αγωνιστική που ενδιέφερε τον Ολυμπιακό μόνο η νίκη. Δεν είχε πάει κόσμο στο γήπεδο. Ήταν ή ελάχιστο και κλειμμένο των θυρών και έληξε ένα 5. Πολύ εύκολα. Εντάξει. Μπορούμε να βρούμε για σένα. Κατάλαβα ποιο παιχνίδι λες. Ναι. Μιλάμε για τεράστιες διαφορές στη δυναμικότητα. Για αυτούς που έχουν κάνει τον ΠΑΟΚ μεγάλη ομάδα και Μπαρτσελόνα ξαφνικά θέλω είναι να. Είναι μεγάλη ομάδα, Μπαρτσελόνα δεν είναι. Θέλω να πω ότι και στα παιχνίδια μεταξύ μας και τα τρία που τα είδαμε δείχνει ότι λίγες ομάδες τον ΠΑΟΚ τον κοντράρανε κανονικά δυνατά, ναι, ναι. Δεν τον κοντάρουν δυνατά και κάνει μια ερώτηση εκεί ο Μπότσαρης στον Βιερίνια που είναι το παλικάρι έχει ήθος και ποιότητα και σαν άνθρωπος και σαν αθλητής τον κάνει μια ερώτηση και του λέει με τον Απόλλων Σμύρνης λέει από το 1-5 πήγαμε στον Άρη στο 1-1 και το λέει ο Βιερίνια δεν έχει σχέση ο Άρης με τον Απόλλων Σμύρνης.
Έτσι. Ο Βιερίνια είναι για να παίξει σε άλλη χώρα μπάλα. Πιο προηγμένη. Και άλλο ήθος. Και σαν ποδοσφαιριστής έχει ποιότητα και σαν άνθρωπος. Ρε φίλε, βγαίνει μετά το τέλος του αγώνα και λέει, δεν παίξαμε καλά. Το goal ναι, είναι offside. Συγχαρητήρια στον Άρη. Δηλαδή το περνάει πολύ γρήγορα. Δεν στέκεται να πει ότι δεν ψάχνει να βρει δικαιολογία. Κοιτάει το πρόβλημα στην ομάδα του και τα άλλα τα αφήνει έξω. Έχει δώσει πολλά παιχνίδια ο ΠΑΟΚ με μεγάλη χαλαρότητα από τον αντίπαλο. Εγώ έτσι διακρίνω. Δεν ξέρω. Πολλά παιχνίδια χαλαρά, πολλά διπλά έτσι δηλαδή στο χαλαρό, κάτι λαμίες, κάτι λιβαδιές, κάτι... Τι να πω, δεν το βλέπω να τον κοντράρουν, να τον παίζουν όπως πρέπει να τον παίξουν. Αυτό βλέπω. Και το πρόβλημα του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι αυτό, πρέπει να υπάρχουν παράγοντες που τέλος πάντων μπορούν να σταθούν σε όπιση των περιστάσεων, να πληρώσουν τέλος πάντων τις υποχρεώσεις τους. Να μην βασίζονται σε κάνα Σαββίδη, σε κάνα Μαρινάκι, σε κάνα τέλος πάντων Μελισανίδη. Και ανοίγουν τα πόδια τους μετά, κατάλαβες. Αυτά ήθελα να πω, ευχαριστώ που με ακούσατε. Να μεταφέρω μια δυσάρεστη είδηση. Μη. Λοιπόν. Να δώσω τα συγχαρητήριά μου στο οκταμελές κλιμάκιο της επίλεκτης ομάδας εθελοντών που εντόπισαν και μετέφεραν τη σωρό του άτυχου φύλακα του Πάρκου Κεραιών στο Χορτιάτι, το ραδιοφόνο της πόλης μας, Θεσσαλονίκης. Λόγω μεγάλου παγιωτού χρόνου και του δύσβατου της περιοχής ήταν οι μόνοι που κατάφεραν να προσεγγίσουν τον εγκλειπώντα με το ειδικό επιστηροφόρο που διαθέτουν. Αυτά για την ομάδα του Σάκη Σωτηράκη στην Πηλαία και για το... έργο, το ανιδιοτελές έργο το οποίο προσφέρουν. Ανιδιοτελές. Είναι ανιδιοτελές. Δεν ξέρουμε αν είναι. Είναι μη κερδοσκοπική οργάνωση. Σταμάτα κόκκινα. Δεν είναι μη κυβερνητική. Σταμάτα ρε. Είναι μη κερδοσκοπική. Συγχαρητήρια, αλλά τα άλλα άστα στην άκρη. Πάμε επόμενη γραμμή. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Τα άλλα άστα. Τα σάλια, τα άλλα τις άλτες μην τις βάζεις. Είναι μη κερδοσκοπική. Ρε, παίξε μπάλα ρε. Ναι. Παίξε μπάλα ρε. Καλημέρα. Εγώ. Εσύ. Ρε, σηκώστα. Τι θα γίνει τώρα, βάλε ένα κέρα αυτό το κόκκινο, αλλά μας κατάβει τη γραμμή 15 λεπτά. Τι να κάνω ρε φίλε, τον πιάνει το ζάχαρο, τι να κάνω. Ο καθένας θα μιλάει από 2,5 λεπτά. Τι να κάνω, ζάχαρο, τον έπιασε η τρεις και φίλε, να δεχτώ ότι θες να πεις. Μήπως εγώ είμαι αυτός που ουρλιάζε να τον κλείσει και ο Κωστής ήθελε να κάνει διάλογο. Ναι. Όχι. Εγώ θα δείξω ένα άλλο θέμα που έγινε στην εκπομπή του Μπούζου. Και δεν το περάσατε ντούκου. Έτσι. Έκανε επώνυμη καταγγελία ο άλλος. Ότι στην ΕΠΟ κονομάνε να πούμε κουκουλάκι 200 χιλιάρικα μισθό και άλλοι παίρνουν από 25, γι' αυτό έχουμε πρωτάθλημα τέτοιο. Δεν τα κλέβει, του τα δίνουν. 200 χιλιάρικα. Γιατί, εντάξει, 200 χιλιάρικα. Κάτσε ρε Κώστα. Τουλάχιστον, να πω κάτι. Εγώ δεν ξέρω άλλο άνθρωπος. Εσύ παίρνεις 700 χιλιάρικα ένα χιλιάρικο. Συγγνώμη. Έτσι. Δεν ξέρω άνθρωπος. Άκουσε με. Με συγχωρείς. Θα σου πω τι με ενοχλεί. Δεν με ενοχλεί. Ας παίρνει και 300. Εμένα με ενοχλεί ότι γίναν στις προηγούμενες διοικήσεις καταχρήσεις και δεν πήγε κανένας φυλακή. Αν παίρνει άλλος μισθό 200 είναι μάγκας και τα παίρνει. Δεν θα το κατηγορήσω. Θα πω όμως οι προηγούμενες διοικήσεις της ΕΠΟ οι οποίες υπήρχαν κάτι κάρτες, κάτι καταχραστές και τα λοιπά. Τι γίνανε στο δικαστήριο. Πήγε κανένας μέσα. Αυτό με νοιάζει εμένα. Αν ο Κουκουλάκης, που δεν ξέρω αν ο άνθρωπος τα παίρνει τόσα χιλιάρικα, μακάρα τα παίρνει. Άκουσε με. Δεν με ενοχλεί. Ναι. Τη στιγμή που κάνει ο Τζόρτζογλου, ήταν δεν ξέρω τώρα, δεν θυμάμαι, έκανε επώνυμη καταγγελία και του λέει ας με κάνει μήνυση. Δεν πρέπει αυτό πάγεται ένα εισαγγελέα να βγει και να πει τι κάνει καταγγελία. Άλλη όρεξη ο εισαγγελέα δεν έχει μεσημεριάτικα να ασχοληθεί τώρα με τον Τζόρτζογλου, τον Μπούζο, εμένα και τον, πώς το λένε, και τον Κουκουλάκη. Τρελό θα είσαι, μου φαίνεται. Γιατί τι είστε εσείς, δεν κατάλαβα. Ασχοληθεί με εμάς ο εισαγγελέας. Εμάς ο εισαγγελέας θα ασχοληθεί, άμα είναι να μας τσακώσει να πούμε, να μας βάλει στον παλαούρο, είπαμε κάτι, κάναμε κάτι. Ασχοληθεί με τα άλλα, δεν νομίζω. Ο αξιότιμος και αξιοσέβαστος κύριος εισαγγελέας, άσε με τώρα. Να σε καλά, σε ευχαριστώ, εγώ έχω γραμμή. Δεν με ενοχλεί καθόλου. Τα παίρνει, άσπρα μαύρα, ούτε με ενδιαφέρει πώς τα παίρνει. Τα κλέψε, όχι, τελείωσε. Πάμε παρακάτω. Εμπρός. Ούτε με ενοχλεί ο άνθρωπος τι παίρνει. Για. Έλα φίλε. Και του λέει το Μπούζο, εσύ πόσα παίρνεις, 1000 ευρώ λέει. 1000 ευρώ διευθυντής. Έλα, εγώ είμαι. Έλα ρε φίλε, ναι. Έλα, λοιπόν. Πουλήσαν τη Μακεδονία για να πάρουν το χ με την Τούμπα. Αυτό άλλη βλακεία. Πλάκα κάνω. Και η λοιπόν, Μακιαριανή τώρα. Δεν βλέπεις ότι ο άλλος έχει ομάδα. Έχει λεφτά. Έχει πρόεδρο. Έχει άκρες. Δηλαδή δεν βλέπεις ότι ισοφάρισε τη διαιτησία, παίρνει ένα σφύριγμα, δεν παίρνει δύο, το ίδιο και ο άλλος.
Δεν μπορεί να πει κανένας Αριανός και Ολυμπιακός προτάσμα των Πρεσπών για τον ΠΑΟΚ. Στο γήπεδο του ΠΑΟΚ επικοινωνιακά παίχτηκε χοντρό πολιτικό παιχνίδι. Είναι άλλο κομμάτι όμως αυτό και άλλο το αγωνιστικό. Συνέχισε τώρα. Λοιπόν, συνεχίζω τώρα. Λοιπόν, άκου τώρα. Κόκκινε. Ακούω. Oh. Λοιπόν, άκου να σου πω. Άστο να λέει για το ΆΚΑ ότι είναι δύσκολο το παιχνίδι, γιατί με τον Άρη 4-5 έλεγε και κοντεύσαμε να χάσουμε. Άστο να λέει τουλάχιστον φίλε, για το ΆΚΑ. Φίλε, όταν... κοίταξε, να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Το τι είναι κάλτσα είναι. Είμαι. Λοιπόν, στα σκορ έχει ένα χάρισμα. Ναι, ναι, ναι. Δεν κάνω πλάκα, έχει χάρισμα. Αυτό είναι αλήθεια. Εντάξει. Δηλαδή, λέει σκορ και βγαίνουν. Δηλαδή, έχει κάνει το εξής. Να με συγχωρέσουν οι υπόλοιποι, με σένα θα πάμε στο διάλειμμα. Ναι. Παίζει ο Άρης ένα παιχνίδι ευρωπαϊκό. Και τον συνονόμαστε από πριν, το λόγο θα κάνουμε ότι σε υπνοτίζω. Oh, το θυμάμαι. Και ότι, άκου. Βλέπεις το όραμα του αγώνα. Και λέει ο Ραπτόπουλος για το παιχνίδι στο Βικελίδης τώρα. Βλέπω τον Άρη να προηγείται στο 10ο λεπτό με τον. Πώς τον λένε εκείνο. Με τα μαλλιά σαλασποτήρα. Όχι, να προηγηθούν αυτοί, θα σοφαρίσει ο Άρης. Αυτό με τα μαλλιά σαλασποτήρα, πώς το λέγανε. Ένα καλό παιδάκι που ήταν. Θα βάλει αυτόν τον κόλο κουλοχέρης που λέω. Ναι. Όλα έχουν γίνει. Και έχουν γίνει όλα, φίλε. Και έχει πιάσει 75ο λεπτό. Και αρχίζει να κατεβαίνει όλοι οι 9 και όλοι οι 7. Αν δεν ήταν ο Μητσάκης με τους. Θα σε καθαρίσουμε! Κατεβαίνει ο Μητσάκης τρέχοντας, πως κατέβηκα εγώ στην Καλαμαριά για να τον σώσω. Τον βουτάει μαζί με τα άλλα τα φουβάλια. Είχε και ένα φίλο μου μαζί. Και τον πήρανε. Άρον, άρον να τον σώσουν. Ναι. Θα το σκ... λοιπόν. Αδερφέ, δηλαδή τώρα λοιπόν. Μιλάμε μεγαλύτερη σύμπτωση, πεθαίνεις. Εγώ που δεν πιστεύω στις συμπτώσεις. Λέει ναι. Τώρα μια μπούρδα. Βλέπω τον τάδο, τον κόκκινο να και μπαίνει 5ο λεπτό και να βάζει αυτοκόλ. Γίνεται. Βλέπω τον Μπούζο στο 20ο λεπτό να κερδίζει πέναλτι και να τρώω κόκκινη και άλλα. Γίνεται! Τώρα τα βλέπει ο κόσμος και είναι στο γήπεδο. Ή το άλλο, δεν το βλέπω να ζει πολύ αυτόν. Και μάλιστα περίμενε. Το παιχνίδι δεν γινόταν στο Βικελίδης. Όχι, ήταν. Ήταν το παιχνίδι με την Ατλέτικο που την χέρισε ο Άρης. Ήταν με κάμερα, με την Ατλέτικο, το βλέπανε στις γιγαντοοθόνες. Και πήγα να τον φάω ζωντανό. Μη γελάς, γεγονός είναι. Κοίταξε, ο Ραπτόπουλος μπορεί να μην το παίρνει σοβαρά με αυτά που λέει, τα παραλέει πολλές φορές, αλλά ίσως είναι ο μοναδικός που έχει τα κάκαλα να το πω, έτσι, που λέει αλήθειες που πονάνε, αλλά είναι αλήθειες. Ναι, ξέρεις, λέει αλήθειες μόνο για τους άλλους. Για τον εαυτό του. Αυτές τις άλλες θα τις πούνε οι άλλοι για μένα. Για τον εαυτό του. Ποτέ. Πολλά πράγματα που σίγουρα πονάνε. Λέει αλήθειες μόνο για τους άλλους. Αλλά είναι και ένας σαλτσαδόρος. Ένας σαλτσαδόρος. Εγώ είμαι σαλτσαδόρος. Φτιάχνει κάτι ιστορίες. Άκου τους. Με χορηγία. Με χορηγία δουλεύει. Εννοείται ρε. Ρε φίλε. Το τζάμπα πέθανε. Τα δικά του τα περνάει για δικά μου. Μιλάει. Δεν υπάρχει. Μεγαλύτερος γκεμπελιστής δεν υπάρχει. Ρε φίλε. Μιλάμε. Είναι διδάκτορ πανεπιστημίου της Οξφόρδης στην πυραϊκή κουτραϊκή και το χρεώνει σε μένα. Αλλά και αυτό μιλάμε, αν το πεις τι είναι η απόδειξη θα σου πει δεν ξέρω. Αλλά και αυτό που λέει έχει δίκιο γιατί όλοι με τα λεφτά δουλεύουν. Αλήθεια. Λέει. Είπα, για τους άλλους λέει όλος αλήθεια. Όλος ο καυγάς αυτή τη γη και τα φράγκα γίνεται. Μα το λέει και για τον εαυτό του. Δεν είπα εγώ ποτέ ότι λέει ψέματα. Απλά λέω ναι. Έχει τον τρόπο να τα φοράει στους άλλους. Για τον εαυτό του κουβέντα. Μα εγώ λέω ότι είναι. Εγώ είμαι ένας κακομύρης. Τι να κάνω καημένος. Ένας στοχός και μόνος καουμπόι είμαι. Ναι, πάμε το σε. Το 93 γυρίζει ο άνθρωπος. Ρε μην τρασπρόλογο τώρα. Όταν το δεις με το ιδιωτικό αεροπλάνο θα πάρεις καμπάρτι. Από το γύρο πάντα θα πάρω το αεροπλάνο. Από τον Καρατζαφέρι. Χέρι με χέρι. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ είμαστε για το τελευταίο 20 λεπτό και κάτι, 22 λεπτά για την ακρίβεια, για εσάς, οι οποίοι έχετε κατακλείσει όλες τις γραμμές. Κατακλείσει. Κατακλείσει το τηλεφωνικό κέντρο, λένε. Λοιπόν, υπενθυμίζω α3 κενό. Κλειώνουμε σήμερα 8 εισιτήρια, 8 παραδέαρτο στο Μετρόπολης για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Πανιόνιο, αύριο. Είναι ο αγώνας Κυπέλλου
η ρεβάνση του 2-1 στη Νέα Σμύρνη. Τυχερός εκεί ο Πανιώνιος, αλλά μπορεί να είναι και αύριο, δεν ξέρετε, οπότε πρέπει να είστε στο γήπεδο. Πόσα εισιτήρια δίνουμε? 8 εισιτήρια στις 8 παρατέρατο. Πόσοι δώσανε? Σε όλη τη μέρα στέλνουν. Α, δεν είναι σε εμάς τώρα, όχι, δεν φαίνεται τώρα. Όχι, όχι, τάξη, τάξη. Σε εμάς στέλνουν, στέλνουν. Σε εμάς στείλανε 12. 12 και πάμε εδώ, εντάξει. Ψηλό καλά είναι. Δεν είναι καλά, λίγα είναι. Τι να πω, ψέματα, ότι στείλανε 1500. Να πω ότι κλειώνουμε, κάτσε, και... Ρε, και, να πω ότι κλειώνουμε και ένα βράδυ με τη Μόνικα Μπελούτσι. Ότι πόσο δίνουμε χρόνια... και ένα φόλεξ δώρο. Πόσο χρόνο είναι η Μόνικα Μπελούτσι? Η Μόνικα Μπελούτσι και 150 να γίνει, θα, θα είναι ερωτεύσιμη. Άλλη είναι η ερώτηση. Πόσο θα είναι ερωτεύσιμη. Πόσο χρόνο? Και 90 να γίνει θα είναι ερωτεύσιμη. Αυτό λέω. Είναι ένα είδωλο. Είναι μια αντρική φαντασίωση. Εντάξει. Όταν πάει 90. Σαν παράδειγμα το αναφέρω. Ρε και φταίμε χέρια, είναι δυνατό, ρε. Το λέω. Εμείς τι είμαστε, παιδάκια είμαστε. Δεν βλέπεις ότι περνάει ο χρόνος στον αμήλικτο. Το εργαλείο είναι καλά. Ψιλοκαλά είναι. Να είναι καλά ο ουρολόγος. Πάμε παρακάτω. Τι να πω, δεν μπορώ να σε πω. Σιγά, σιγά. Ο πνευμονολόγος. Πάω σιγά, σιγά. Θα βγει η ψυχή σου. Σιγά, σιγά. Χαρ, χουρ, χαρ, χουρ. Λοιπόν, καλή εκπομπή σήμερα είναι η μηνύσιμη εκπομπή. Δηλαδή και ο κόκκινος δεν έχει βγάλει άχνα, λέει. Χέστηκε πάνω του. Μη, γιατί το λέει αυτό? Πού να ξέρω, δεν κατάλαβα τι. Καλά έκανε. Θα το πει με τον τρόπο του. Γιατί για να τον κάνουν μήνυση, φτάνει αυτές τις μηνύσεις. Ρε εσείς, οι δικογραφίες εμάς, ή μία πάνω στην άλλη, κι άλλες θέλετε, ρε. Φτάνει τόσο. Φτάνει. Πάμε εκεί, μήνυση να μας κάνετε. Εγώ, φίλε μου, θα σου πω ένα πράγμα. Τα λεφτά που έχω δώσει μόνο σε τηλέφωνα για να σώσουμε καταστάσεις δεν υπάρχουν. Ρε, τον κόσμο θα σου πει. Τώρα κάνει κοιλιά. Μόνο σε τηλέφωνα. Έτσι, πάμε στον κόσμο. Κοιλιά κάνει κοπέλα. Ναι. Έλα. Δεν με ακούτε? Μάλιστα, ναι. Κύριε. Σταύρος, πάω και με από την Τούμπα. Καλά ξηγέσαι. Καλώς τώρα. Λοιπόν, ήθελα να πω 2-3 πραγματάκια έτσι με το φτωχό μου το μυαλό, έτσι. Λοιπόν, στο κύπελο, ναι, με τον Άρη, το έπαιξα στο στοίχημα 1-1 σκορ, γιατί κάτι με βρωμούσε. Κάτι με βρωμούσε, ναι, έτσι αόριστα το λέω, κάτι με μύριζε. Τώρα σε αυτό. Σε αυτό το έπαιξα πάλι 1-1 σκορ. Πάλι. Πάλι ένα σκορ, πάλι πληρώθηκα, αλλά τι με στεναχωρεί. Ό,τι. Ό,τι. Ναι, μεν να βοηθηθούν οι ομάδες, πιστεύω, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε, να βοηθηθούν οι ομάδες Θεσσαλονίκης, να βοηθήσει μια την άλλη, για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις άλλες ομάδες που είναι στην Αθήνα. Έχουμε μυαλό εμείς να ενωθούμε. Τι είναι αυτά που λες, ρε φίλε, αυτά ούτε στον εσπερινό τα εθαράπη δεν τα λένε. Άκουμε λίγο. Εντάξει, δεν είμαι, δεν ξέρω πάρα πολλά, απλώς έτσι με το φτωχό μου το μυαλό όπως είπα και πριν. Λοιπόν, αυτή την περίπτωση ο ΠΑΟΚ έπρεπε να πάρει τη νίκη. Δεν έπρεπε να βοηθήσει τον Άρη. Δεν έπρεπε να βοηθήσει τον Άρη, αυτό ήθελα να πω. Δεν έπρεπε να βοηθήσει σε αυτή την περίπτωση. Εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ κοίταξε να βοηθήσει τον Άρη? Έγινε, φίλε, φιλιά, αυτό πιστεύει. Εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Και εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν εξωγήινοι. Έλα να πω. Ποια είναι η ψυχολογία των Παοξίδων και η κουλτούρα τους? Θες να μάθεις? Σε 10 δευτερόλεπτα. Ναι. Στην πω εγώ τώρα. Κερδίζει ο Πάοκ στην Ξάθη 2-0. Που η Ξάθη έχει ανοιχτά τα πόδια, είναι δίκη η νίκη. Παίζει ο Πάοκ εδώ με τον Εργοτέλη, κάνει 0-1, είναι ύποπτο το μάτς. Πάει ο Πάοκ στα Γιάννενα, κερδίζει 3-0 με goal of sight. Μπήκαν οι Παοξίδες με τα δόρατα μέσα, είναι τίμια η νίκη. Παίζει ο Πάοκ εδώ, ξέρω εγώ, με τον Άρη, είναι 1-1, είναι ύποπτο το μάτς. Καταλαβαίνεις? Σε 12 δευτερόλεπτα, ενεσούτε τε, 0%. Πάμε επόμενα τηλεφωνήματα. Στον πάγο τώρα, τελείωσε, πάει. Δεν. Έλα, φίλε. Εγώ, αδερφέ μου, όταν συμφωνώ μαζί σου, συμφωνώ. Με τι, αυτό το καταλαβαίνω. Εσύ έχεις το κουσούρι, ναι. Κουσούρι. Ναι, κουσούρι. Να μηδενίζεις ό,τι λέω. Άντε πάλι. Κατάλαβες. Παράπονο να πει. Παράπονο να πει. Όταν πεθάνω. Εγώ δεν τα κρύβω, ρε. Ναι, ό,τι έχω να πω το λέω. Δεν είμαι κρυψίνος. Μπράβο. Στην επικίνδυνο εγώ να ζω. Αυτό δεν γίνεται. Μα είσαι εξωγήινος. Έλα. Θα αναληφθείς. Μάλιστα. Ναι. Έλα. Ναι. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Μάλιστα. Καλησπέρα. Θέλω να πω κάτι. Ο ΠΑΟΚ υπερτερεί στο ρόστερ. Όπως λένε οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Ναι. Ωραία. Κι εγώ ΠΑΟΞΙΔΕΣ είμαι, αλλά το ρόστερ να το κάνεις όταν ο λόγος που παίρνουμε, αν το πάρουμε, φέτος το πρωτάθλημα. Αν το πάρετε. Κάτσε, χαλαρώστε. Εγώ λέω στα ΠΑΟΞΙΔΕΣ, λέω αν το πάρουμε. Ναι. Μετά από 35 χρόνια τι να κάνουμε. Το βλέπουμε στον ύπνο μας και
λέμε θα το χάσουμε. Και παίζει κιόλας. Τι παίζει. Αν το πάρουμε. Αν έχεις την καλοσύνη, τι παίζει. Θα μας πει. Παίζει να το χάσουμε. Φίλε, μου επιτρέπεις. Καλά. Σε επιτρέπω για 3 δευτερόλεπτα. Ναι, κατάλαβες, 3 μόνο. Το ρωτάω του φίλου. Εγώ θέλω να είμαι τίμιος. Άντε, κάνε γρήγορα την ερώτηση, λοιπόν, γιατί θέλω να πω κάτι. Κάτσαμε με τον Κωστή και τα βάλαμε το πρωί κάτω. 2 δευτερόλεπτα. Όλο το πρόγραμμα. Δεν χάνεται. Α, το πω εγώ. Λάρισα Χ. Παναθηναϊκός Χ. Δεν χάνεται, σου λέω. Βρε κάτσε τώρα. Με τον Άρη εδώ μέσα φέραμε Χ. Παναθηναϊκός Χ. Γιατί όχι. Είστε ικανοί να το χάσετε με Άρη. Ρε, θα το χάσουμε και τραβάμε. Παίζεις, παίζεις, παίζεις με θεωρητικά άκουμε λίγο. Παίζεις με θεωρητικά 4 ενδιαφερόμενους. Παναθηναϊκό, Λεβαδιακό, Λάρισα και Παζιάννα. Αν δεν μπορείς να κερδίσεις αυτές τις ομάδες που είναι υποδεέστερες από σένα, τότε χάστο. Ωραία, αυτό σου λέω και εγώ τώρα. Χάστο. Μπορεί να το χάσουμε κιόλας. Δεν μου λες, εσύ τώρα, ναι, ερώτηση. Τι θα σε ευχαριστήσει περισσότερο, να το χάσεις και να κλαις με αδικημένος ή να το πάρεις. Πριν 2 εβδομάδες, να πω ειλικρινέστατα στα πάγουσης, έλεγα ότι θέλω να το πάρω και να έχω και μετέπειτα πορεία. Τώρα. Πλέον μετά το μάτι με τον Άρη, είπα, ας το πάρουμε φέτος και επειδή δεν υπάρχει περίπτωση από του χρόνου ό,τι ομάδα και να έχει ο ΠΑΟΚ, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρουμε τίποτα. Θα είναι αυτό το πρωτάθλημα τώρα, αν το πάρουμε. Πάλι. Τώρα και μετά από 40 χρόνια. Και είναι πολύ απλό το πράγμα. Μετά το δεύτερο γύρο, είναι μιλημένοι και οι διαιτητές και Ραπτόπουλε, μην με κόβεις, παρακαλώ. Δεν είπα τίποτα. Ναι. Είναι μιλημένοι και οι διαιτητές. Δηλαδή, θέλω να πω το εξής, ότι έδωσε και ο Μαρινάκης βάση, ας πούμε, σε κάποια πράγματα, σου λέει, κάτσε να δούμε τώρα πώς θα πάει. Είχαμε την κολοφαρδία. Είχαμε την κολοφαρδία στον πρώτο γύρο, κερδίζαμε, με μικρές ομάδες, χωρίς να παίζουμε μπάλα, ναι. Το οποίο ο Ολυμπιακός δεν πρόκειται να χάσει ούτε μισό πόντο μέχρι να τελειώσει το τερνό πρωτάθλημα και οποιοδήποτε πρωτάθλημα. Έκλεισες, πόρισμα, πόρισμα. Μην το κλείνεις. Πόρισμα. Στο πω εγώ το πόρισμα. Μην το κλείνεις. Τον έκλεισα, πόρισμα. Ο Παοξής προτιμάει να το χάσει αδικημένος παρά να το πάρει. Τι γελάς. Το λες αυτό. Αντί να το πεις 2 και 5, το λες 3 παραθέρα. Προτιμάνε να το πάρουν, να το χάσουν και να φωνάζουν εκεί. Να βγαίνει ο Μπούζας και να φωνάζει. Γιατί. Το αθηνοκεντρικό κράτος και να φωνάζουν η αδικία, η χαφούζα της Αθήνας παρά να το πάρουν. Παλεύουμε για ένα κομμάτι ψωμί. Βρε κομμάτι καρβέλι, ό,τι θες. Γιατί θέλω να το διαλύσουμε τώρα. Πάμε στον κόσμο. 4 παραθέρα. Έλα μωρέ τώρα. Τόσο ζαβό. Τώρα μου ήρθε ρε κόσμο. Άρε κυμπόκο. Ναι. Μάλιστα. Παρακαλώ. Εσύ που έκανες κουρούγκ, φίλε. Ναι, ναι. Ναι. Έλα ρε Ραπτόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Γρία από Πειραιά είμαι. Καλώς το. Λες εμάς, δεν λες καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Κόκκινε, συγγνώμη απλά μετά. Τι κύριε Κόκκινε, Γρηγόρη με λένε φίλε, κι εγώ Γρία είμαι. Θα απευθυνόμουν σε σένα μετά. Ναι. Γι' αυτό χαιρέτησα πρώτα τώρα αυτό που λέω. Με συγχωρείς, εγώ απλά, τι έγινε, μας εξαφανίσανε. Κύριε Κόκκινε, παρατηρώ έτσι κάποια πράγματα εντός της ομάδας μας, δεν ασχοληθώ με τους συμπολίτες, εντάξει, δίκαιο πάω. Λέγε, μίλα για Ερακλή. Τέλος πάντων, ναι, για Ερακλή. Τι γίνεται με εμάς, ρε Κόκκινε, ξέρεις, έχεις καμία ενημέρωση, φαγώνονται γριές. Καλά, δεν τα έχω πει, ρε φίλε. Τι είναι, παρακολουθώ μέρες, δεν ακούω κάτι ψηλά, έτσι. Με συγχωρείς. Όχι ψηλά, χοντρά. Ο Ερακλής έχει 2 διοικήσεις και 1 αντιπολίτευση. Εντάξει. Το τέλτι. Ούτε η Μπαρτσελόνα να ήταν. Αυτό, ρε φίλε, δεν είπα. Ούτε η Χάρλεμς να ήταν. Ρε φίλε, αφού καταφέραν και κάναν τον κατσαμπί να σκάσει και να παραιτηθεί. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Ο Καταμπής ήταν επικίνδυνη η θέση του και το κατάλαβε ευτυχώς για αυτόν νωρίς. Τώρα θέλουν να κάψουν κάτι, είδα τον. Τι επικίνδυνη ρε φίλε, έσκασε ο άνθρωπο, το σκάσανε. Δεν θα το χρεώνανε, να σου πω κάτι. Τον σκάσανε τον άνθρωπο. Δεν θα μιλήσω, ούτε θα κατηγορήσω, ούτε θα βρίσω, με κόψτε. Έχω δει εντελώς εκτός, έτσι σου λέω, ζω στον Πειραιά 4 χρόνια τώρα. Βλέπω τους αυτόνομους να καταστρώσουν τον Ηρακλή σιγά σιγά. Γι' αυτό, από μέσα. Γι' αυτό νομίζει που κολλάει τώρα.
Πώς αυτό τώρα θα έχει προβλήματα, πάει στο γήπεδο και όχι, πού κολλάει να μου πει. Ναι, πού να σε ξέρω τι λες, ναι. Πώς, δεν ξέρεις ότι βάζω τιμή του στα διοικητικά, δεν ξέρεις τι γίνεται με το γάμα σίγμα, με τον όγιο τι είχε γίνει, με τον κόσμο που το διώχνουν από το γήπεδο. Δεν θα πω για επιθέσεις. Ρε φίλε, λάθη έχουν κάνει χιλιάδες. Είπε κανείς όχι. Τώρα έχεις πει κάτι να χρεώ. Μην το θες σε δύσκολη. Εγώ λίγο χρόνια ανεβαίνω πέρσι στη Θεσσαλονίκη και πάω να δω ένα μάτσο στην ομάδα μου, ναι. Και με πιάνει ένας, δεν έχω ιδέα με μαχαιρώματα και με ξύλο και με αυτά τι έγινε, και πάω να μπω στη 10 με μπλουζάκια πάτσι και με σταματάνε δύο και μου λένε πού πας ρε μεγάλε. Πας να κάνεις το... Αποσύ, τι κάνεις εδώ δε. Την μπλούζα την απάτσι, λέω γιατί ρε παιδιά, τι έγινε, εγώ έπεσα από τα σύννεφα. Δεν μπορώ να δω την ομάδα μου. Η απάτσι τι είναι τώρα, είναι αντίπαλος ο σύνδεσμος. Τι αντίπαλος, εδώ δεν τους αφήνουν να πάνε στο γήπεδο αυτό που λέει. Ποιοι δεν τους αφήνουν, φίλε. Οι αυτόνομοι. Δηλαδή υπάρχει ο σύνδεσμος απάτης που δεν τους αφήνει οι αυτόνομοι, δηλαδή δεν κατά. Και αν πάνε, τι θα γίνει, θα τους διώξουν. Ήτανε αυτοί που είναι μαλώσει. Κάτσε λίγο, ξέχασε τι έγινε στη 13. Είχαν πλακωθεί, λέει. Το μαχαίρωμα στη 10 το ξέχασες. Μαχαίρωμα. Βέβαια. Πρώτη φορά το κάνω αυτό. Κι όμως. Φασαρίες. Ήταν κόσμος μπροστά. Φασαρίες έχω δει για μαχαίρωμα, φίλε, με συγχωρείς πρώτη φορά. Εντάξει, δεν μπορεί να μην ήσουν άμεσα στη 10 να το δεις. Εμείς όμως που το είχαμε δει. Να χαίρομα. Ναι, και μετά εκ των υστέρων. Ηρακλειδέα, σε Ηρακλειδέα. Ναι, ναι, ναι. Αυτά είναι κατάπτυστα, ρε φίλε. Εννοείται, μα για όλους. Στάσου, φίλε. Δηλαδή, σύνδεσμο εναντίον άλλου συνδέσμου ήταν το πρόβλημα, για να καταλάβω. Όχι, είναι. Πολιτικό ήταν το θέμα, τι ήταν. Ένα σύνδεσμο εναντίον όλων των υπόλοιπων Ηρακλειδέων. Αυτό. Πότε έγινε αυτό. Αυτό έγινε καιρό. Γίνεται μάλλον καιρό τώρα. Είναι ενεργή. Ναι, ρε φίλε, πότε, συγκεκριμένα στοιχεία. Μίλησε για μαχαίρωμα. Εμένα τώρα τι να σου πω, κόκκινε, δεν ξέρω τι έφαγα προχθές. Ρε φίλε, μίλησες για μαχαίρωμα, μίλησες για το ένα, μίλησες για το άλλο. Δηλαδή, εσύ συγγνώμη, βγήκε. Σου είπανε μην πεις, για να μην υπάρχει πρόβλημα. Προφανώς υπήρξε κάποια τριβή. Από... Ναι, δεν ήξερα το μέγεθός της. Μισό λεπτό. Αν υπήρχε τέτοιο μέγεθος που λες, δεν θα σε έλεγανε μην πεις. Θα σε κομπανούσανε. Μα με ξέρουν από τα γενοφάσια μου, γιατί να με κοπανίσουν. Γιατί οι άλλοι που ήταν Ηρακλείδες από πότε τους ξέρουν. Λιγότερο από σένα. Δεν ξέρω από πόσο γνωρίζονται. Κόκκινε τώρα τι να σου πω. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Ο Ηρακλείδης είναι πάνω από τον Γρηγόρη, πάνω από σένα. Πάνω από τον Κατσαμπή, πάνω από οτιδήποτε. Βρε τα θεωρητικά, σου λέει τι έγινε. Τώρα, αν μου λες ότι μαλώνουν μεταξύ για τέτοια πράγματα. Και καταγγέλνεις κάτι το οποίο πρώτη φορά τα ακούω. Συγγνώμη, για βασαρίες έχω ακούσει. Συγγνώμη, να επέμβω. Συντούμα δεν μαλώνουν. Άλλο φασαρία. Εδώ μιλάει για μαχαίρωμα μιλάει. Στο Καριλάου που βάλεις ελληνική σημαία στο Καριλάου. Δεν μπορείς. Πού δεν μπορείς. Γιατί. Τράβα πάνε. Δεν ξέρω. Πάνε. Όταν δεν ξέρω ρωτάω. Για ποιοι δεν ξέρεις πολλά. Όταν δεν ξέρω ρωτάω. Αλλά να τα πει και αυτό πρώτη φορά τα ακούω. Και το ρωτάω πότε έγινε δεν ξέρει. Δεν ξέρει. Αόριστα μιλάμε. Ναι. Εσύ μη δικαιολογείς. Άκου τι λέει ο άλλος και πες δεν ξέρω. Τον απαγόρευσε να μιλήσει. Ναι. Μη δικαιολογείς λέω. Δεν δικαιολόγησα τίποτα. Είπα δεν γνωρίζω. Εντάξει. Πάμε κόσμο, ναι. Ναι, καλησπέρα σας. Μάλιστα. Γεια σου Γρηγόρη και γεια σου Κώστα. Από πού τηλεφωνείς? Από Σέρες. Μάλιστα. Μέσα. Λες και παίρνεις από Αυστραλία ακούγεται η γραμμή. Σοβαρά Γρηγόρη. Έτσι ακούγεται ρε φίλε. Ναι, καθόλου. Όχι, πολύ βαθιά ακούγεται. Μην τον κόβεις ρε, πες ρε φίλε. Κώστα, μια ερώτηση τεχνικής φύσεως. Επειδή υπήρξες τερματοφύλακας... Ναι, μεγάλος γκολκίπερ. Μεγάλος γκολκίπερ, ναι. Τέλος πάντων, πάντως κάτι ξέρει. Πέρα από τα offside και τα λοιπά που ακούσαμε τις κριτικές... Φταίει ο Κουέστα εν μέρη για τον γκολ. Για τον γκολ. Ο Πασχαλάκης δεν φέρει καμιά ευθύνη εκεί μέσα στη μικρή περιοχή. Όχι. Ναι. Δεν φταίει. Α, έτσι. Επειδή ήταν στη δικιά του δικαιοδοσία, γι' αυτό το λέω. Αυτά τα χτυπήματα της μπάλας, αυτό το ύψος. Είναι πάρα πολύ ύπουλα, είναι πάρα πολύ δύσκολα για τον οποιοδήποτε τερματοφύλακα. Ναι, το Κουέστα που λέμε έχει μερική μικρή ευθύνη, η μπάλα βγήκε με μεγάλη ταχύτητα, έσκασε κάτω, ορατότητα δεν υπήρχε. Το παιδί έβγαλε πολλές σέντρες, πρώτα δοκάρια, δεύτερα δοκάρια, ήταν καλός. Εντάξει, το απόλυτο κανείς δεν το πιάνει στη δουλειά του. Εμείς λέμε τώρα. Σε αυτό συμφωνώ που ήταν σαν φάουλ δυνατό. Ναι. Ευχαριστώ, αυτό ήθελα να ακούσω. Γεια. Okay. Κωστή, δέστε, αυτό έγινε λίγο πάνω από εμάς. Πριν από δύο ώρες, ναι. Κάηκε ένας άνθρωπος ζωντανός σε ένα αυτοκίνητο. Δες, είναι σταματημένο εδώ. Πώς κάηκε? Πήρε φωτιά το αυτοκίνητο. Ρωτάω τώρα. Ναι. Περνάς από δίπλα και βλέπεις ότι έχει πάρει φωτιά. Πας με ένα σφυρί, πας στο τζάμ και το βγάζεις. Δεν σταματάς, δεν σταματάς. Δηλαδή, δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο που τράβηξε. Κάηκε, σκοτώθηκε. Το βίντεο. Κάηκε, ναι. Ρε παιδιά, παίρνει φωτιά ένα αμάξι. Για κάποιο λόγο έχει κολλήσει η ζώνη, κάτι. Μπορεί με μια κίνηση που θα σταματήσει εκείνη τη στιγμή να σώσει μια ζωή. Δεν κατηγορώ αυτό που τραβάει με την κάμερα. Αλλά λέω,
το πιο νορμάλ είναι να σταματήσεις για να το σώσεις. Αν μπορείς. Δεν έχω λόγια. Γιατί δεν γουστάρω τα καινούργια τα αυτοκίνητα. Μα συμφωνώ μαζί σου, Ιχολήπτη. Ένας πυροσβεστήρας να υπάρχει, πάμε εκεί. Μα δεν είναι πυροσβεστήρας, παίρνεις ένα σφυρί, χτυπάς το τζάμι και αν μπορείς να το βγάλεις. Δεν είναι το σφυρί, ρε κόκκινε. Ρε φίλε, αν μπορείς να το βγάλεις, καλό θα κάνει. Εγώ έχω ένα γκλόπ στο αυτοκίνητο, μπορεί να το πάρω, το δώσω. Ο άλλος δεν έχει γκλόπ. Εσύ δώσε μια στο κεφάλι σου, μπαρκέ στην έλθη. Πάμε στον επόμενο. Πάμε στον επόμενο, ναι. Ναι. Έλα, φίλε. Κωστή και Γρηγόρη, καλησπέρα. Καλό στο Μπασκλάς. Πρόσεχε, παρακολουθούν. Καλά, πες τα δικά σου. Καλησπέρα και στο γραφείο. Ναι. Κωστή ήθελα, και Γρηγόρη ήθελα να πω το εξής. Είχε βγει ένας Αριανός φίλος πριν από κάποιες γραμμές και είπε ότι η δική του ομάδα δεν έχει στηθεί ποτέ. Βρε φίλε Αριανέ, με όλο το σεβασμό που σου έχω. Αν ρε φίλε έχει, το έχει κάνει, θα βγάλουν τη Λεβόα, θα βγουν και θα στο πούνε. Αν το κατάλαβες, το κατάλαβες. Αν το επέθεσες, το επέθεσες. Λέω εγώ έτσι. Ωραία, μιλάω Μπασκλάς. Αλλά θα σε προβληματίσω λίγο, φίλε μου Μαριανέ. Χωρίς να έχω καμιά απόδειξη εγώ. Όταν, φίλε μου Μαριανέ, ήρθε ο Τροχανάς πριν από 22 χρόνια. Ο Αεκλής ο Τροχανάς. Και σέστησε στα πόδια σου ως Άρη. Έτσι. Ήρθε επειδή αγάπησε τον Άρη. Ή κατά τη γνώμη μου. Λέω εγώ έτσι. Φρε τον Άρη δεν τον αγάπησε η ίδια Αριανή. Θα τον αγαπήσει ο ξένος. Κάτσε να σου πω. Τι να με πεις. Ή άνοιξε πόρτα για την ΑΕΚ τότε. Γιατί θυμάσαι τότε. Υποθετικά μιλάω πάντα, έτσι. Δεν μπορώ να αποδείξω τίποτα. Γιατί εγώ θυμάμαι ότι από τη στιγμή που ήρθε ο Τροχανάς και μετά η ΑΕΚ ερχόταν και περνούσε αέρα πατέρα. Και μάλιστα δεν θεωρώ καθόλου τυχαίο ότι οι σουπράδες κάτι μυριστήκανε. Γι' αυτό και κάψαν σε παιχνίδι με την ΑΕΚ. Μετά από 1-0-3 και μετά από 1-3 δύο φορές στο γήπεδο Χαριλάου. Ναι. Θέλω να πω ότι καμιά ομάδα δεν είναι παρθένα. Είτε ΠΑΟΚ λέγεται, είτε Άρης, είτε πρώην Ηρακλής, είτε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Για τον Ηρακλή δεν έχεις να πεις κάτι. Αν έχω λέει. Δεν έχεις να πεις τίποτα. Για πες. Καλά. Θέλω να σου πω κάτι. Για πες. Τα 75 διπλά που έχει πάρει το ΠΑΟΚ σε πρωτάθλημα Κύπελλο στη δική σου έδρα, εμένα κάτι μου λένε. Τι σου λένε. Θες να το ανοίξουμε λίγο. Επειδή έλεγξα αυτό που είπες. Πώς? Επειδή έλεγξα αυτό που είπες, ναι. Σε πρωτάθλημα είναι ελάχιστα. Πόσο? Σε πρωτάθλημα είναι ελάχιστα. Είναι τι πολύ περίεργο. Ρε κόκκινε. Ρε φίλε μου κόκκινε. Μπασκλάς, στατιστικά, παρακαλώ. Οι νίκες και οι ισοπαλίες στο πρωτάθλημα είναι περισσότερες για τον Ηρακλή. Τι λες, με ρε, το ΠΟΚ. Εσύ πες ότι δεν είναι. Σε κανένα άσχετο μιλάμε. Ωραία, πες μου νούμερα. Πες μου νούμερα. Φάμε ξύλο. Άκουσε να σου πει ο Μπασκλάς τώρα. Λοιπόν, να το πάρουμε φάμε ξύλο. Το πρώτο σημείο στους μεταξύ αγώνες με το ΠΟΚ είναι το διπλό στη δική σου έδρα. Με πόσα παιχνίδια. Το διπλό. Σε περίπου 160 παιχνίδια. Πόσα είναι τα διπλά. Πώς. Εσύ μιλάς για πρωτάθλημα Κύπελλο, πόσα διπλά. Όχι, τώρα μιλάω μόνο για το πρωτάθλημα. Πόσα. Σε 160 παιχνίδια που έχεις. Πόσα διπλά. Είναι 63. Και τα υπόλοιπα είναι 97. Όχι, περίμενε, 63 σε 160 παιχνίδια. Σε παρακολουθώ. Τα υπόλοιπα είναι 87 ή 97, πόσα είναι. Κάτσε βρε να σου πω, 63 είναι τα διπλά, 40 είναι η άση, θέλω να σου πω ότι το σημείο άσος είναι τρίτο σημείο. Ρε το άσο χ είναι περισσότερα από τα διπλά. Όχι, το χ και το διπλό είναι περισσότερα. Δηλαδή, αφού είναι λιγότερη η άση. Εσύ, αυτή ήταν το ΠΟΚ. Είναι δυνατόν το χ να το παίρνεις αρνητικό αποτέλεσμα που ναι γιατί είναι. Στην έδρα σου. Τι θετικό είναι. Με το ΠΟΚ. Με το ΠΟΚ. Με τις διαιτησίες που έχω δει. Οκ. Okay, ακούγεσαι. Μπασκλάς. Σε εκτιμώ, αλλά εδώ είσαι λάθος. Λες εσύ. Εντάξει, τα δικά σου. Εγώ λέω αυτά που έχω γραφτεί. Δεν μπορεί να μου. Άκου να δεις. Δεν μπορεί να το διαβάσεις όπως θέλεις το γράμμα. Να το βλέπεις το ποτήρι μου στο άδειο. Με το ΠΟΚ και με διαιτητές απίθανους. Εντάξει. Ρε Γρηγόρη, εγώ με κάνω όλες τις παραμέτρους. Αλλά σου λέω. Γιατί το ΠΟΚ δεν διαιτησίες με τον Ολυμπιακό την πρώτη κόμμα. Είπα εγώ ότι. Εγώ δεν είπα κάτι για τον ΠΟΚ. Αυτό λέει. Τι είναι ο Ηρακλής. Λέω, με βάση τα αποτελέσματα. Στον εκανοπέδιο. Μ' ακούς. Γιατί πας αλλού. Είπες εδώ στα 160 παιχνίδια μόνος σου, εγώ δεν έχω χαρτιά μπροστά μου, ότι 63 είναι τα διπλά και 97 είναι τα άσοχη. Όχι,
τα διπλά και τα χ είναι περισσότερα. Αφού οι άσχημοι. Γιατί δεν μην πάρω τα άσο, κύριε φίλε. Ωραία, Γρηγόρη, εσύ είσαι ο γηπεδούχος, έτσι. Θέλω να σου πω 30 παιχνίδια που σφάχτηκα. Δεν μας νοιάζει. Γρηγόρη, όλες πάραμε τις παίρνουμε. Όχι, να θέλω να σου πω 30 παιχνίδια που σφάχτηκα και πήραν διπλά. Έτσι βγαίνουν τα ποσοστά. Μισό, πες μας πόσα τρυπήθηκες. Ας αυτά που σφάχτηκα. Άλλο είναι αυτό. Α, αυτό είναι άλλο. Εγώ θα σου πω αυτά που σφάχτηκα. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, σήμερα είσαι ντεφορμέ. Πόσα τρυπήθηκες θα μας πεις. Άλλο αυτό. Αυτή είναι η ιστορία. Εγώ έχω μάθει να είμαι δίκαιος. Μπράβο, Γρηγόρη. Εντάξει. Ναι. Παρακαλώ. Ναι. Γεια σας, παιδιά. Έλα, φίλε. Εμείς, παιδιά. Παιδιά, εσύ. Ραπ. Πάνω από 100 χρόνια και οι δύο είμαστε. Έλα, ρε, σταμάτα να βάζεις. Κάτσε, ρε, άσε να μιλήσω λίγο. Κάτσε, ρε, τελειώνει η εκπομπή. Κάτσε από 2-3 πράγματα, όχι ποδοσφαιρικά. Λέγω για το ραπ. Ραπ, είπες προχθές ότι η κολονία είναι το κυλική της Γερμανίας. Το είπες. Ναι. Καλά, από ποια άποψη το είπα. Για ομορφιά, για... Έχει από ασχήμια κατοίκων και γυναικών. Ασχήμια, ναι. Ναι. Ναι, ναι. Καλά τώρα, εσύ μπορείς να μιλάς για ασχήμια, ρε, αυτό που λέει. Τώρα είμαστε λίγο αντικειμενικοί, έτσι. Ρε φίλε, τώρα, εγώ σημαίνω τι είδα. Άκου, άκου. Ναι. Σοβαρά τώρα, αν σου δώσω μία σπίδα, θα είσαι ο ίδιος με τον εφιάλτη από τον Τριακό στη Λεωνίδα. Ήδιος, ρε, φίλε, εγώ σου είπα, φίλε, ναι, γιατί θα μην γελάω. Εγώ σου είπα, φίλε, ότι η κολονία σε ασχήμια περνάει και τον Κιλκής. Είπες είναι, έχει πολλές άσχημους ανθρώπους, είναι το χειρική της Γερμανίας, είπες συγκεκριμένα. Άκου, θα σου πω και αυτό. Να πω κάτι ψέματα είπα. Στάσου, τι? Ψέματα είπα. Εντάξει, να εγώ είμαι ο Κουασιμόδος, άσε με μένα. Είναι, ψέματα είπα. Περιοχή είναι και ο φίλος. Δεν κατάλαβες. Κοίτα, όλες οι περιοχές έχουν άσχημους και όμορφους ανθρώπους. Τώρα αναλογικά δεν μπορώ να βρε, έχω δει γυναίκα που ήταν ίδιος ο παράβας εκεί πέρα. Άμε τραλάρι θα πούμε. Φίλε, εγώ δεν έχω πάει ποτέ Γερμανία, δεν μπορώ να εκφέρω όφελος. Βρε, έχω δει γυναίκα που είναι ίδιος ο Μονιώδης, ο Παναγιώτης, ρε. Άμε τραλάρι, ρε. Βρε, έχω δει γυναίκα στην κολονία που ήταν ίδια η Λολή, ρε, και ο Μάνταλας, ρε, συγχωρεμένος, ρε. Φύγε από εδώ, ρε, μεσημεριά. Να τον δει η Λολή για να το αρχίσει κάτι πλακόνια, λέγε, φίλε, για να κλείσουμε. Τι να σε κάνω, μωρέ. Λέγε για να κλείσουμε. Πάπα, να πήρε. Καλά. Τι να πω. Λοιπόν. Η κυρία Μαρίνα Μπίκου είναι έτοιμη για τίτλους ειδήσεων αμέσως μετά τρίτο ημίχρονο. Με καναλάκι για Λάμα και Δήμου συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα στο α3 κενό. Πάω κονοματεπώνυμο στο 54-344 για την κλήρωση στις 8 παρατέταρτο για 8 εισιτήρια του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Πανιόνιο. Καλό απόγευμα σε όλους. Πρώτα ο Θεός αύριο.